Καλησπέρα σε όλους τους συμμετέχοντες και σε αυτούς που θα έρθουν αργότερα, φυσικά. Το σημερινό διαδικτυακό σεμινάριο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας έχει κυρίως θέμα τα διάμεσα νοσήματα, τα αδιάχυτα παρεχηματικά, ας το πούμε καλύτερα, νοσήματα, με τρεις παρουσιάσεις από εκλεκτούς συναδέλφους που έχουν εμπειρία στο αντικείμενο και σαν ένα μπόνους στο τέλος και μία ανάπτυξη των καινούριων αγγλικών φαρμάκων από τον καθηγητή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, τον κύριο Μαρολόπουλο. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Γόγαλη, η οποία είναι επιμελήτρια στην Πανεπιστημιακή Κλινική των Ιωαννίνων. Έχει θέμα τις νοσηρότητες στα διάμεσα νοσήματα. Κυρία Γόγαλη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ την Πνευμονολογική Εταιρεία για αυτή την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση. Το αντικείμενο της ομιλίας μου είναι οι συνοσηρότητες που επιπλέκουν τους ασθενείς που πάσχουν από πνευμονική ίνωση και σκοπός του μαθήματος είναι να αντιληφθούν οι νέοι συνάδελφοι πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στις συνοσηρότητες πέρα από την κύρια νόσο, τόσο στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, όσο και στην πρόγνωση και τη γενικότερη επιβίωση του αρρώστου. Η πιο σημαντική διάμεση πνευμονοπάθεια, ενωτική διάμεση πνευμονοπάθεια, είναι η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση και για αυτήν υπάρχουν οι περισσότερες πληροφορίες και βιβλιογραφικές αναφορές. Οπότε, η ομιλία μου κυρίως θα κινηθεί πάνω στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Πολλά όμως από αυτά που θα πω έχουν εφαρμογή και σε άλλες εξελικτικές ενωτικές διάμεσες πνευμονοπάθειες. Γνωρίζουμε ότι η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση έχει πολύ πτωχή πρόγνωση, όμως φαίνεται ότι μόνο ένα ποσοστό, γύρω στο 70% των ασθενών, πεθαίνει από την ίδια την νόσο, ενώ οι υπόλοιποι πεθαίνουν από τις συνοσηρότητες. Οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον ασθενή μας σαν ολότητα και να μην ασχολούμαστε μόνο με την αντιεινωτική αγωγή. Θα πρέπει να αναζητούμε και να θεραπεύουμε κατάλληλα όπου είναι δυνατό τις συνοσηρότητες. Εδώ βλέπουμε σε αυτή την πολύ ωραία εικόνα από το Lancet τις κύριες συνοσηρότητες τις οποίες θα αναπτύξουμε παρακάτω. Η ακριβής επίπτωση και ο επιπολασμός των συνοσηρωτήτων δεν είναι γνωστός, διότι οι διάφορες μελέτες συμπεριλαμβάνουν μια ποικιλία ασθενών με διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά. Βλέπουμε εδώ στο πολύ ωραίο review στο ERJ πόσο ποικίλει ο επιπολασμός. Παραδείγματος χάρη για την πνευμονική υπέρταση κυμαίνεται από το 3 έως το 84%. Για την αποφρακτική άπνοια στον ύπνο από το 6 μέχρι το 91, για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια φτάνει το 68%, αλλά υπάρχουν και βιβλιογραφικές αναφορές για 6%, ενώ για τον καρκίνο του πνεύμονα κυμαίνεται από το 3 έως το 48%. Ξεκινάμε με την COPD και το εμφύσιμα. Είναι προφανές ότι εφόσον οι ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση είναι κυρίως καπνιστές ή μη καπνιστές, μεγάλο ποσοστό αυτών μπορεί να έχει και ταυτόχρονα χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Πράγματι, φαίνεται ότι 30% των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση έχει και εμφύσιμα, το οποίο εντοπίζεται κυρίως στους ανολογούς. Πολύ σημαντική οντότητα που είναι γνωστή τα τελευταία χρόνια είναι η CPFE, ο συνδυασμός πνευμονικής ίνωσης και εμφυσίματος, που καλό είναι να το ξέρουμε, γιατί έχει έναν ξεχωριστό φαινότυπο τόσο κλινικά όσο και λειτουργικά. Πρόκειται κυρίως για άνδρες μέσης ηλικίας, βαρύς καπνιστές, ενώ η υπολογιστική τομογραφία ευκρίνειας έχει τις κορυφές με την εικόνα εμφυσίματος, ενώ στη βάση έχουμε εικόνα μελισσοκυρύθρας ή άτυπη σύνωσης. Βλέπουμε εδώ στην εικόνα πολύ χαρακτηριστικά το εκτεταμένο εμφύσιμα και στη βάση την εικόνα της μελισσοκυρύθρας. Πολύ χαρακτηριστικό και κάτι το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αυτοί οι ασθενείς λειτουργικά δεν έχουν την εικόνα της περιοριστικής σπυρομέτρησης που συναντάμε σε ασθενείς με διάμεσα νοσήματα. Οι όγκοι φαίνονται ότι διατηρούνται γιατί κατά κάποιο τρόπο το εμφύσιμα λειτουργεί αντίστροφα από τη ίνωση. Παράλληλα όμως έχουμε ιδιαίτερη μείωση στην διαχειριστική ικανότητα, διότι παίζει ρόλο εκτός από την ίνωση και το εμφύσιμα. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε σε αυτούς τους ασθενείς να παρακολουθήσουμε την πορεία της νόσου με την FVC και φαίνεται ότι είναι καλύτερος δείκτης ο FEV1. Αυτοί οι ασθενείς είναι σοβαρά υποξεμικοί και παρουσιάζουν ιδιαίτερο αποκορεσμό κατά την άσκηση. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι οι ασθενείς με CPFE
έχουν πιο συχνά πνευμονική υπέρταση από ό,τι άλλοι ασθενείς με διάμεση πνευμονοπάθεια και εμφανίζουν μεγαλύτερη επίπτωση καρκίνου του πνεύμονα. Αυτή εδώ είναι μια πολύ σημαντική δημοσίευση αρκετά παλιά, του 2005, του Προφέσορ Κοτέν, που λέει αρκετά για αυτή την οντότητα. Τονίζει πόσο μειωμένη είναι η επιβίωση. Βλέπουμε μια επιβίωση για αυτούς τους ασθενείς γύρω στο 55% στην πενταετία, ενώ αν επιπλακούν από πνευμονική υπέρταση, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα συχνό, φτάνει και το 47-55%, η επιβίωση είναι ακόμα μικρότερη. Όσον αφορά τα ακτινολογικά χαρακτηριστικά, εκτός από μελισσοκυρίθρα, μπορεί να έχουμε και άλλη απεικόνηση στη βάση, μπορεί να έχουμε και εικόνα NSIP, ενώ το εμφύσιμα μπορεί να είναι κεντρολοβιδιακό, παρασέπελ ή με την μορφή κύστεων. Κατά πόσον η CPF έχει χειρότερη πρόγνωση από την IPF μόνη της, δεν το γνωρίζουμε. Επίσης, το αν πρόκειται για ξεχωριστή οντότητα πραγματικά ή αν είναι δύο παθήσεις που συνυπάρχουν σε έναν ασθενή καπνιστή, επίσης δεν το γνωρίζουμε. Όσον αφορά την θεραπεία αυτών των ασθενών, δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα, διότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν πολύ εμφύσιμα να συνδυάζεται με ίνωση, δεν συμπεριλαμβάνονται στις κλινικές μελέτες. Βέβαια, πώς το έκανα λύσεις των trials που αφορούσαν τον nintedanib, έδειξαν ότι το φάρμακο ήταν ωφέλιμο και για αυτούς τους ασθενείς. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς αν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο ούτε αυτό ούτε η πυρφενιδόνη. Και επίσης, καλό είναι αυτούς τους ασθενείς να τους αντιμετωπίζουμε και σαν καπνιστές, να δίνουμε προχοδιαστατική θεραπεία και να συστήνουμε αναπνευστική φυσιοθεραπεία όπου είναι δυνατό. Πάμε στην πνευμονική υπέρταση, πολύ σημαντική συνοσηρότητα σε ασθενείς με διάμεσα νοσήματα. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν πνευμονική υπέρταση και διάμεσο νόσημα κατατάσσονται στο group 3 με την εξαίρεση της σαρκοείδωσης, γιατί είναι πολυποργαντική, όπως θα πούμε παρακάτω. Ο ορισμός προς στιγμήν εξακολουθεί να αφορά μια μέση πίεση στην πνευμονική αρτηρία των 20 mm στήλης υδραργύρου, ενώ μιλάμε για σοβαρή πνευμονική υπέρταση όταν οι τιμές κυμαίνονται πάνω από 35 ή πάνω από 25 με χαμηλό κλάσμα εξώθησης. Το group 3 διαφέρει από το group 1 της ιδιοπαθούς πνευμονικής υπέρτασης από το γεγονός ότι μιλάμε για σημαντική πνευμονική νόσο. Κρατήστε το αυτό γιατί θα δούμε πόσο σημασία έχει στη συνέχεια. Όσον αφορά την παθογένεση της πνευμονικής υπέρτασης σε αυτούς τους ασθενείς, έχουμε δύο δρόμους, τόσο το δρόμο του παρενχύματος όσο και το δρόμο αμυγός των αγγείων. Αφενός έχουμε καταστροφή του παρενχύματος, διήθηση από ενοβλάστες, μετατοπίσει με ενοβλάστες, εναπόθεση θεμέλιας ουσίας και δημιουργία σκάρινγκ που καταστρέφει και τόσο τις κυψελίδες όσο και τα αγγεία. Από την άλλη έχουμε έκρηση κυτοκινών και δυσλειτουργία του ενδοθυλίου με αποτέλεσμα διαταραχή της ισορροπίας της αγγειοδιαστολής και της αγγειοσυστολής με αποτέλεσμα αγγειοσυστολή, υποξηγική αγγειοσύσπαση, θρόμβωση in situ, υπερτροφία του τυχώματος και μείωση της αγγειακής κήτης. Ο ακριβής επιπολασμός δεν είναι γνωστός. Παίζει ρόλο το στάδιο της νόσου. Όσον αφορά την IPF, όπως βλέπουμε, κατά την πρωτοδιάγνωση φτάνει σε ένα ποσοστό 15% συνύπαρξη πνευμονικής υπέρτασης. Όσο προχωράει η νόσο, φτάνουμε μέχρι το 60%. Στην CPF είπαμε ότι είναι αυξημένο το ποσοστό. Είναι γνωστό ότι στο σκληρόδερμα μπορεί να έχουμε πνευμονική υπέρταση και με την παρουσία διάμεση πνευμονοπάθειας και χωρίς αυτή. Και στα άλλα νοσήματα συνδικού ιστού μπορεί να έχουμε πνευμονική υπέρταση. Στην HP, όταν είναι σε προχωρημένο στάδιο. Και στη σαρκοείδωση έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση όπου μπορούν να συμβάλλουν πολλοί παράγοντες. Εάν έχουμε προχωρημένη περιχηματική νόσο, είναι προφανές ότι μπορεί να έχουμε πνευμονική υπέρταση και μάλιστα συνδυάζεται με πολύ μεγάλη θνητότητα που δεκαπλασιάζεται σε σχέση με την μη συνύπαρξη πνευμονικής υπέρτασης. Όμως στη σαρκοείδωση μπορούμε να έχουμε με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία και λίγες περιχηματικές ανομαλίες πνευμονική υπέρταση που οφείλεται στην παρουσία κοκκιωμάτων και κοκκιματώδης φλεγμονής στα πνευμονικά αγγεία. Ακόμη μπορεί να έχουμε συμπίωση των πνευμονικών αγγείων από μεγάλους λυμφαδένες του μεσοθωρακίου ή των πυλών. Συχνά πνευμονική υπέρταση έχουμε και στις κυστικές νόσους, την ιστιοκύτωση Λάγκεραντς και την λυμφαγγειομοιωμάτωση. Οπότε πρέπει να υποψιαστούμε ότι ο ασθενής μας μπορεί να έχει πνευμονική υπέρταση όταν παρουσιαστεί με ένα συγκοπτικό ή προσυγκοπτικό επεισόδιο, όταν έχει δύσμια ή υποξεμία η οποία είναι δυσανάλογη της έκτασης της διάμεσης νόσου στην υπολογιστική τομογραφία θώρακος. Αυτό είναι καμπανάκι. Επίσης, όταν δυσανάλογα έχει
από κορεσμό στην εξέλιπτη δοκιμασία βάδισης, όταν η διαχειτική ικανότητα είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με την έκταση της νόσου στην αξονική. Βεβαίως, σε προχωρημένα στάδια μπορεί να έχουμε σημεία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας και έμεσο στοιχείο αποτελεί η απεικόνηση, όπου η διάμετρος της πνευμονικής αρτηρίας φτάνει να είναι όσοι περίπου και η αορτή, όταν η αναλογία είναι πάνω από 0,9. Αυτό είναι δείκτης ότι συνυπάρχει και πνευμονική υπέρταση. Για τη διάγνωση εξακολουθεί να είναι η διαδικασία εκλογής ο δεξιός καρδιακός καθυτηριασμός. Όμως είναι μια επεμβατική διαδικασία που έχει αυξημένο ρίσκο και μερικές φορές δεν μπορούμε να προβούμε σε αυτή. Θα πρέπει όμως οπωσδήποτε να καθυτηριάσουμε τους ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να μπουν σε λίστα μεταμόσχευσης, να πάρουν ειδική αντιδιαστατική αγωγή ή να τις συμπεριλάβουμε σε κλινικές μελέτες. Κατά τα άλλα, υπάρχουν αξιόπιστα τεστ τα οποία είναι μη παρεμβατικά. Πρώτα-πρώτα ο διαφθορακικός υπέρηχος, όπως γνωρίζουμε όλοι, επιβάζει και την υποψία της πνευμονικής υπέρτασης. Πρέπει όμως να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να μην είναι ακριβή η μέτρηση, κυρίως όταν υπάρχει και εμφύσιμα λόγω της παρουσίας αέρα που δεν επιτρέπει έτσι καλές εικόνες. Και επίσης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ασθενών που φτάνει το 50%, έχουμε μια δυσαναλογία ανάμεσα στις μετρήσεις του υπερήχου σε σχέση με αυτές του δεξιού καρδιακού καθυτηριασμού. Όπως είπαμε και πριν, σημαντικό ρόλο παίζουν τα λειτουργικά τεστ, αν έχουμε μια πολύ χαμηλή διάχυση σε σχέση με αυτό που αναμένουμε, αν έχουμε αποκορεσμό, χαμηλά αέρια αίματος, την εικόνα της πνευμονικής αρτηρίας στην υπολογιστική τομογραφία και από βιοχημικούς δείκτες έχουμε αυξημένο νατριουρητικό πεπτίδιο. Όσον αφορά τη θεραπεία, τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά όπως είναι στην ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση. Τα αντιδιασταλτικά φάρμακα δεν είναι τόσο αποτελεσματικά, μάλιστα έχουν κινδύνους, γιατί λόγω διαταραχής της σχέσης αρισμού αιμάτωσης έχουμε επιδείνωση της υποξεμίας και της ανταλλαγής των αερίων. Οπότε, πολλές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει δεν είχαν θετικά αποτελέσματα για τους ασθενείς με πνευμονική ίνωση. Όσον αφορά τη σιντεναφύλη, είχαμε κάποιες περισσότερες ελπίδες, γιατί φαίνεται ότι προκαλεί εκλεκτική αγκιοδιαστολή στα πνευμονικά αγγεία με διατήρηση της σχέσης των VQ. Παρ' όλα αυτά, μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο New England το 2010 ήταν αρνητική όσον αφορά το πρώτο καταληκτικό σημείο που αφορούσε την εξάλληπτη δοκιμασία βάδισης και που είναι το συνηθέστερο καταληκτικό σημείο σε αυτές τις μελέτες. Υπήρχαν όμως κάποια ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της δύσμιας, της ποιότητας ζωής, του οξυγόνου και της διάχυσης. Φάνηκε ότι μία υποκατηγορία αυτών των ασθενών ωφελείται περισσότερο, αυτοί που παρουσιάζουν στοιχεία δυσλειτουργίας της δεξιάς κοιλίας. Αυτοί ωφελήθηκαν περισσότερο από τη σιντεναφύλη. Γι' αυτό σχεδιάστηκε πρόσφατα σχετικά μία μελέτη που συνδύαζε τη σιντεναφύλη με τον νιντένταμιπ σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και χαμηλή διαχειτική ικανότητα κάτω από 35%. Παρ' όλα αυτά, τα αποτελέσματα δεν ήταν θετικά. Το ίδιο δοκιμάστηκε ο συνδυασμός σιντεναφύλης και πυρφενιδόνης σε μια phase 2 μελέτη που δημοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα το 2021 στο Lancet. Επίσης, δεν είχαμε θετικά αποτελέσματα, ούτε όσον αφορά το λειτουργικό έλεγχο και την πρόοδο της νόσου, ούτε την εξέλιξη δοκιμασία βάδισης, δεν μειώθηκαν νοσηλείες, ούτε η συνολική θνητότητα. Γιατί έχουμε τέτοια αποτελέσματα? Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το άρθρο που δείχνει ότι ακόμα κι αν ένας ασθενής έχει πολύ ήπια διάμεση νόσο, έχει τελείως διαφορετική πορεία. Όταν κάποιος ασθενής έχει πνευμονική υπέρταση και έχει πολύ ήπια διάμεση νόσο, πολύ λίγα στοιχεία, δεν κατατάσσεται στο group 3, κατατάσσεται στο group 1 και θεωρείται ότι έχει ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση. Οι συγγραφείς χώρισαν τους ασθενείς του group 1 σε αυτούς που δεν είχαν καθόλου στοιχεία διάμεσης πνευμονοπάθειας και σε αυτούς που είχαν πολύ ήπια στοιχεία. Και βλέπουμε πόσο χειρότερη επιβίωση είχαν οι ασθενείς που είχαν ήπια διάμεση νόσο σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν καθόλου. Ακολούθως, η ανταπόκριση στη θεραπεία ήταν πάρα πολύ χειρότερη σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν καθόλου διάμεση πνευμονοπάθεια. Άρα, η ύπαρξη διάμεσης πνευμονοπάθειας παίζει σημαντικό ρόλο και γι' αυτό οι οδηγίες εξακολουθούν να είναι συντηρητικές
Θέλουμε να αναστρέψουμε την υποξαιμία που, σε αυτούς τους ασθενείς, για να μην έχουμε υποξαιμιακή αγκιοσύσπαση. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν ενθαρρύνεται η χρήση ειδικών θεραπείων, παρά μόνο σε ειδικά κέντρα από ειδικούς στα πλαίσια κλινικών μελετών, και ενθαρρύνεται βέβαια να αναζητούμε αναστρέψιμα αίτια πνευμονικής υπέρτασης, όπως είναι η αποφρακτική άπνεα, η πνευμονική εμβολή και η αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια. Τελευταία, υπάρχουν ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις που αφορούν εισπνεώμενα φάρμακα για την πνευμονική υπέρταση, εισπνεώμενα και διασταλτικά φάρμακα, που φαίνεται ότι είναι πιο αποτελεσματικά, διότι μέσω του αερισμού κατευθύνονται σε περιοχές οι οποίες αερίζονται, οπότε δεν έχουμε διαταραχές των VQ. Εδώ έχουμε μια πρόσφατη μελέτη, μικρή μελέτη που δημοσιεύστηκε στο CHEST και αφορά το εισπνεώμενο νητρικό οξείδιο, όπου οι ασθενείς οι οποίοι το πήραν φαίνεται ότι είχαν μια βελτίωση όσον αφορά τη φυσική τους δραστηριότητα. Αλλά πάλι πρόκειται για μια μικρή μελέτη. Πολύ πιο ενθαρρυντική είναι αυτή εδώ η μελέτη, δημοσιευμένη στο New England την άνοιξη του 2021, και αφορά την ουσία τεπροστινίλη. Είχαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι οι ασθενείς που πήραν το φάρμακο είχαν ιδιαίτερη βελτίωση όσον αφορά την εξάλληπτη δοκιμασία βάδισης, με μια διαφορά από την ομάδα πλασίμπο που φτάνει τα 31 μέτρα. Είχαμε μείωση του NT-proBNP σε αντίθεση με την ομάδα πλασίμπο που είχε αύξηση, και η κλινική επιδείνωση ήταν σε μικρότερο αριθμό ασθενών σε σχέση με την ομάδα πλασίμπο. Οι ασθενείς δεν παρουσίασαν ιδιαίτερα ανησυχητικές παρενέργειες από το φάρμακο. Και επίσης, σε μια post-hoc ανάλυση που ακολούθησε, φάνηκε ότι ενώ οι ασθενείς συνέχισαν φυσικά, αφού έχουν εξελικτική νόσο, να επιδεινώνονται, οι ασθενείς που ήταν στην ομάδα του φαρμάκου είχαν μικρότερη πρόοδο νόσου και λιγότερα συμβάματα. Και με βάση αυτά τα στοιχεία, ο FDA ενέκρινε αυτό το φάρμακο πέρυσι την άνοιξη για τους ασθενείς με πνευμονική υπέρταση και πνευμονική ίνωση. Όσον αφορά τη σαρκοείδωση, είπαμε ότι είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα θετικό εδώ. Σημαντική δημοσίευση του 2014, η δοκιμή του Μπόζενταν, που δεν είχε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την εξάλληπτη δοκιμασία βάδισης. Πολύ πρόσφατη δημοσίευση του μήνα που διανύουμε τώρα αφορά ένα μικρό αριθμό ασθενών, πολύ μικρό, 8 και 8, 16 ασθενείς, και αφορά μια ουσία που λέει τεριοσίγουατ, η οποία δοκιμάστηκε σε ασθενείς με σαρκοείδωση και φάνηκε ότι ήταν θετική μελέτη για τους ασθενείς που την έλαβαν όσον αφορά το χρόνο προς την κλινική επιδείνωση, όπως λέμε, και αφορούσε τόσο την θνητότητα όσο και την εξάλληπτη δοκιμασία βάδισης. Βλέπουμε πόσο βελτίωση εμφάνισαν οι ασθενείς που πήραν το φάρμακο, 42 μέτρα, ενώ είχαμε απώλεια ικανότητας στους ασθενείς που έλαβαν το πλασίμπο. Και πολύ πρόσφατη επίσης μελέτη, σας την έχω βάλει εδώ, δημοσίευση μάλλον, όποιος θέλει μπορεί να την ανατρέξει, προέρχεται από την ομάδα WASOG που ασχολείται ιδιαίτερα με την σαρκοείδωση και αφορά την πνευμονική υπέρταση. Αναφέρει όλα τα στοιχεία όσον αφορά τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της, τονίζει την διαφορετική αιτιολογία της πνευμονικής υπέρτασης στην σαρκοείδωση, την μειωμένη επιβίωση που παρουσιάζουν αυτοί οι ασθενείς και δίνει οδηγίες σε ποιους ασθενείς θα πρέπει να κάνουμε καθετηριασμό μετά από το υπηρχογράφημα, και τονίζει ότι η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών πρέπει να είναι πολύ προσεκτική από ειδικούς σε ειδικά κέντρα. Όσον αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα, πολύ σημαντική συνοσιρότητα, πολύ σημαντική, προκαλεί μεγάλη μείωση της επιβίωσης σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Εκεί υπάρχουν περισσότερες μελέτες. Φαίνεται ότι οι ασθενείς με IPF εμφανίζουν κίνδυνο 7 φορές μεγαλύτερο από το γενικό πληθυσμό ώστε να εμφανίσουν καρκοήθεια. Αυτό οφείλεται προφανώς στην προχωρημένη ηλικία και στην καπνισματική συνήθεια που τη συναντάμε σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και με καρκίνο του πνεύμονα φυσικά. Φαίνεται όμως ότι οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν μεγάλη επίπτωση κακοήθειας ανεξάρτητα από την καπνισματική συνήθεια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πιθανολογείται ότι υπάρχουν κοινοί μηχανισμοί ανάμεσα στην εινογένεση και στην καρκινογένεση. Φαίνεται ότι έχουμε δηλαδή μια επαναλαμβανόμενη βλάβη, την ηλικία και την καπνισματική συνήθεια που ξεκινούν την όλη διαργασία, ακολουθούν σωματικές μεταλλάξεις και επιγενετικές μεταβολές.
που έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένο πολλαπλασιασμό κυττάρων και αντίσταση στην απόπτωση και μια ικανότητα των κυττάρων να έχουν χαρακτήρα stem cell και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και βλέπουμε από μια πολύ ωραία δημοσίευση της κυρίας Αντωνίου εδώ πόσοι κοινοί μηχανισμοί υπάρχουν και στις δύο διεργασίες. Υπάρχουν κοινά μονοπάτια. Φαίνεται ότι οι όγκοι στην περίπτωση των ασθενών με ίνωση εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια και στους κάτω λοβούς, στις περιοχές που έχουμε την μελισσοκυρίθρα. Επικρατεί λίγο ο τύπος του πλακώδους καρκινώματος σε σχέση με το αδενοκαρκίνωμα και τώρα τελευταία υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι όσον αφορά τα αδενοκαρκινώματα υπάρχει μια υψηλή συχνότητα κυττάρων τύπου βροχιολίων σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, υπονοώντας ότι αυτοί οι όγκοι μπορεί να ξεκινούν από ανώμαλη αναπαραγωγή των κυττάρων μέσα στις περιοχές της μελισσοκυρίθρας. Μεγάλη επίπτωση καρκίνου του πνεύμωνα έχουμε και σε άλλες νόσους, όπως είναι το σκληρόδερμα και στην πολυμυοσύπηπα, αλλά είναι σπάνιες στις σαρκοειδείς, όπου δεν έχουμε και τόσους πολλούς καπνιστές. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι ασθενείς με CPFE έχουν πιο συχνά επίπτωση καρκίνου σε σχέση με τους ασθενείς που έχουν αμυγός ίνωση. Βλέπουμε σε αυτή την πολύ μεγάλη μελέτη που συμπεριέλαβε πάνω από 1.000 ασθενείς με κακοήθεια, ένα 10% σχεδόν είχε CPFE, ένα 35% εμφύσιμα και μόνο 1,3% είχε αμυγός ίνωση. Και φαίνεται ότι οι ασθενείς με CPFE έχουν χειρότερη πρόγνωση σε σχέση με τις άλλες δύο κατηγορίες, χειρότερη πρόγνωση και από τους ασθενείς που δεν έχουν κάτι, ή από τους ασθενείς που έχουν εμφύσιμα και από αυτούς που έχουν αμυγός ίνωση. Το ίδιο ισχύει και αν χειρουργηθούν αυτοί οι ασθενείς ή εάν θεραπευτούν με χημειοθεραπεία. Έχουν χειρότερη πρόγνωση από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Πολύ σημαντική δημοσίευση της Σάρας Τομασέτη πρόσφατη στο CHEST, που δείχνει πόσο μεγάλη είναι η επίπτωση στην θνητότητα στους ασθενείς που έχουν ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και κακοήθεια. Φαίνεται ότι έχουμε μια σμίκνηση της επιβίωσης από τους 63 μήνες στους ασθενείς που είχαν μόνο ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση στους 38 μήνες, εάν έχουμε ταυτόχρονα και κακοήθεια. Αυτό δεν οφείλεται σε πρόοδο της νόσου. Βλέπουμε η πορεία της πρόοδου της νόσου είναι παρόμοια και στους ασθενείς που έχουν μόνο IPF ή έχουν και καρκίνο. Οφείλεται αμυγός στην κακοήθεια και στις επιπλοκές που έχουμε στους ασθενείς αυτούς όταν αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο. Δυστυχώς, αυτοί οι ασθενείς που έχουν ίνωση είναι δύσκολοι στην αντιμετώπιση τους θεραπευτικά όταν εμφανιστεί κακοήθεια. Και αυτό γιατί. Γιατί η χειρουργική αφαίρεση της κακοήθειας, που είναι η θεραπεία για όλους τους υπόλοιπους ασθενείς, πέρα από ότι μπορεί να μην είναι δυνατή λόγω προχωρημένης νόσου, ενέχει και τον κίνδυνο της οξείας παρόξυνσης. Έχουμε οξείες παρόξυνσης σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 32% μετά από μια χειρουργική εκτομή ενός όγκου. Είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος όσο χαμηλότερο είναι το λειτουργικό προφίλ, αν έχουμε αυξημένη LDH και γενικώς αν έχουμε υψηλό δείκτη CPI που δείχνει προχωρημένη νόσο. Ούτε η χημειοθεραπεία και η εκτινοθεραπεία είναι απλό πράγμα και εδώ μπορεί να έχουμε αυξημένη επίπτωση οξέων παροξύνσεων της νόσου, τόσο όσον αφορά την κλασική χημειοθεραπεία, αλλά και τα καινούργια φάρμακα και την ανοσοθεραπεία. Είναι ενθαρρυντικό ότι το Nintentanib, το οποίο χρησιμοποιείται και σαν χημειοθεραπευτικό εκτός από την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και στους ασθενείς με μη μικροεκτερικό καρκίνο, δεν συσχετίζεται με τέτοια επεισόδια και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Επίσης, υπάρχουν κάποιες τελευταίες μελέτες που δείχνουν μια συνέργεια ανάμεσα στα αντιεινωδικά φάρμακα, την πυρφενιδόνη και το Nintentanib, και στα χημειοθεραπευτικά, το οποίο είναι ενθαρρυντικό για αυτούς τους ασθενείς. Πώς τους παρακολουθούμε? Εφόσον είναι αποδεδειγμένο ότι οι ασθενείς μας με ίνωση έχουν αυξημένο κίνδυνο καρκινογένησης, είναι καλό να κάνουμε ένα αιτήσιο screening με CT χαμηλής δόσης σε ακτινοβολία, ώστε να τους παρακολουθούμε. Ειδικά αν έχει ιδιαίτερο καπνισματικό προφίλ ή αν έχουμε CPFE. Επίσης,
θα πρέπει να προβούμε σε απεικόνιση νωρίτερα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει, αν ο ασθενής μας εμφανίσει μια κλινική επιδείνωση, η οποία δεν εξηγείται από το λειτουργικό του έλεγχου ή αν εμφανίζει νέα συμπτώματα που μας φαίνονται άτυπα για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Η επιφρακτική άπνοια και η πνευμονική ίνωση. Και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι οι ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση έχουν αυξημένη συχνότητα αποφρακτική άπνοια σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που μπορεί να φτάσει σε ποσοστό 68% με μέτριο έως σοβαρό αποφρακτικό σύνδρομο. Δεν ισχύει μόνο για την EPF αυτό. Έχουμε αυξημένη επίπτωση τόσο στο σκληρόδερμα όσο και στους ασθενείς με σαρκοείδωση. Ένας πιθανός μηχανισμός είναι η μείωση του όγκου του πνεύμα, η οποία οδηγεί σε μια αστάθεια των ανώτερων ανυπνευστικών οδών, πιθανολογείται. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει μια σχέση αιτίας ανάμεσα στην αποφρακτική άπνοια και στην ίνωση, καθώς η αποφρακτική άπνοια ευνοεί την γαστροεισοβαγική παλινδρόμηση, που πούμε παρακάτω ότι παίζει παθογενετικό ρόλο στην ίνωση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ασθενείς μας με διάμεσο νόσημα, πέρα από αποφρακτική άπνοια, μπορεί να εμφανίσουν νυχτερινή υποξεμία συχνά, χωρίς να έχουμε αποφρακτικό σύνδρομο. Και χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία, όπως την κλίμακα Epworth, για να τους αξιολογήσουμε ούτως ή άλλως και αυτούς τους ασθενείς. Δεν είναι τόσο αξιόπιστοι όπως τους ασθενείς που έχουν αμυγώς αποφρακτική άπνοια, αλλά αυτά είναι τα εργαλεία που διαθέτουμε. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική δημοσίευση που συνοψίζει αυτό που είπαμε, που δείχνει σε ασθενείς που έχουν διάγνωση IPF, εάν προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε αν έχουν αποφρακτική άπνοια, φαίνεται ότι υπάρχει μέτρια προς σοβαρή αποφρακτική άπνοια σε ένα ποσοστό 62%. Πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν είναι κάτι που το περιμέναμε. Και επίσης, η ύπαρξη σοβαρού αποφρακτικού συνδρόμου σχετίζεται και με άλλες ασυνοσυρότητες, όπως είναι η ισχημική καρδιακή νόσος. Μάλιστα, αν βλέπουμε σε μια υπολογιστική τομογραφία από τις ανωμένες στις αρτηρίες, φαίνεται ότι ο ασθενής μας πολύ συχνά έχει σοβαρό υπνοαπνοϊκό σύνδρομο. Θα πρέπει να θεραπεύσουμε αυτούς τους ασθενείς. Αυτό φαίνεται και από μια ελληνική μελέτη του κυρίου Κολλέγα και της κυρίας Μάναλη, που δείχνει ότι οι ασθενείς μας που έχουν υπνοαπνοϊκό σύνδρομο και διάμεση πνευμονοπάθεια έχουν μειωμένη επιβίωση, η οποία είναι τόσο πιο μειωμένη όσο περισσότερα είναι τα επεισόδια άπνοιας, όσο ψηλότερος είναι ο δείκτης. Και από αυτή εδώ τη μελέτη, που επίσης είναι ελληνική, προέρχεται από την Κρήτη, φαίνεται ότι εάν θεραπεύσουμε τις ασθενείς μας, αν χορηγήσουμε CPAP και έχουν καλή συμμόρφωση, θα έχουν μια καλύτερη ποιότητα ύπνου, καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερη επιβίωση σε σχέση με εκείνους οι οποίοι δεν θα έχουν καλή συμμόρφωση με τη CPAP. Και δεν είναι εύκολο πράγμα να έχεις διάμεση πνευμονοπάθεια και να χρησιμοποιείς CPAP. Δεν έχουμε καλή συμμόρφωση και αυτό οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στο βήχα που συνυπάρχει σε αυτούς τους ασθενείς, στο αίσθημα κλειστοφοβίας λόγω του ρηχού τρόπου αναπνοής αυτών των ασθενών και σε κατάλληλα που συχνά συνυπάρχει σε αυτούς τους ασθενείς και που αν τη θεραπεύσουμε μπορεί να έχουμε καλύτερη συμμόρφωση. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ασθενείς με άλλες διάμεσες πνευμονοπάθειες που παίρνουν κορτικοστεροειδή είναι συχνή η αϊπνία και επίσης τα κορτικοστεροειδή ευνοούν την κεντρική παχυσαρκία, η οποία επίσης ευνοεί και το σύνδρομο του υποαερισμού. Γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Πάρα πολύ συχνή, το ξέρουμε όλοι, πολύ συχνή σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση μπορεί το ποσοστό να φτάσει μέχρι και το 80%. Οι ασθενείς μπορεί να είναι συμπτωματικοί, μπορεί να είναι και ασυμπτωματικοί. Φαίνεται ότι αυτές οι μικροεισροφήσεις που συμβαίνουν κατά την παλινδρόμηση παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην παθογένεση της νόσου μέσω μιας επαναλαμβανόμενης βλάβης. Το περίεργο είναι ότι υπάρχουν μελέτες τώρα τελευταία που λένε ότι οι ασθενείς που έχουν παλινδρόμηση έχουν καλύτερη επιβίωση σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό πάρα πολύ καλά. Μπορεί να έχουμε μια
πιο πρώιμη διάγνωση σε αυτούς τους ασθενείς ή να αποτελούν ένα ιδιαίτερο ενδότυπο. Και όσον αφορά την ειδική θεραπεία με τα PPIs, τα στοιχεία που έχουμε δεν είναι επαρκή, δεν γνωρίζουμε, είναι αντικρουόμενα, εάν βοηθάνε ή όχι τελικά στην εξέλιξη της νόσου, όπως θα πούμε παρακάτω. Βλέπουμε σε αυτή την πολύ μεγάλη μεταανάλυση ότι πραγματικά υπάρχει ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στην γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση και στην IPF. Συσχετίζεται, είναι πάρα πολύ συχνή. Βέβαια, σε μια υπομεταανάλυση, αν ελέγξουμε για το κάπνισμα, χάνεται αυτή η σχέση, αλλά είναι γενικώς παραδεκτό ότι έχει ιδιαίτερη σύνδεση η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση με την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Υπάρχει μια μεγάλη σειρά δημοσιεύσεων που δείχνει ότι οι ασθενείς οι οποίοι παίρνουν θεραπεία, έχουν γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση και παίρνουν θεραπεία για αυτή, έχουν καλύτερη πρόγνωση. Είτε έχουν συμπτώματα, είτε έχουν τη διάγνωση της παλινδρόμησης, είτε παίρνουν φάρμακα, είτε έχουν κάνει επέμβαση για αυτή, έχουν καλύτερη πρόγνωση. Και σε αυτή τη δημοσίευση του Lancet φαίνεται ότι οι ασθενείς που παίρνουν PPIs έχουν λιγότερα επεισόδια οξύνων παραξήσεων, άρα και καλύτερη πρόγνωση. Θετική μελέτη και αυτή. Και σε αυτή εδώ την μεταανάλυση φαίνεται ότι η φαρμακολογική θεραπεία της παλινδρόμησης συνδυάζεται με μειωμένη θνητότητα που σχετίζεται με την IPF. Και αυτό πολύ σημαντικό εδώ, ότι έχουμε σημαντική μείωση του βήχα στους ασθενείς που δώσαμε ομεπραζόλη σε ποσοστό περίπου 40%. Γνωρίζουμε πόσο ενοχλητικός είναι ο βήχας σε αυτούς τους ασθενείς. Τελευταία όμως υπάρχουν και αντίθετες μελέτες, μεγάλες μελέτες, όπως αυτή εδώ, που περιλαμβάνει τους ασθενείς των Pulses Trials, όπου δείχνει ότι είτε λάμβαναν είτε όχι κατά την στρατολόγηση PPIs, οι ασθενείς δεν είχαν διαφορά όσον αφορά την εξέλιξη της νόσου, ούτε όσον αφορά τις παροξύνσεις. Και σε αυτή εδώ τη δημοσίευση στο Lancet που αφορά τους ασθενείς που έπαιρναν πυρφενιδόνη των μελετών capacity, επίσης δεν είχαμε διαφορά ούτε όσον αφορά την θνητότητα, ούτε όσον αφορά την πρόοδο της νόσου. Ίσα-ίσα, από αυτή τη μελέτη βγήκε κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ασθενείς που έπαιρναν αδιόξινα είχαν μεγαλύτερη επίπτωση λοιμόξεων, τόσο γενικά λοιμόξεων, όσο και αναπνευστικών λοιμόξεων. Από την ομάδα του Σάμι Σουίσα φάνηκε ότι αυτές οι μελέτες, οι οποίες ήταν θετικές για τα PPIs, είχαν κάποιο μεθοδολογικό λάθος. Ενώ οι άλλες, οι οποίες δεν είχαν το ίδιο μεθοδολογικό λάθος που αφορούσε τους ασθενείς που έβγαιναν από τη μελέτη λόγω κάποιου συμβάντος ή θανάτου, αυτές οι οποίες δεν είχαν το ίδιο αυτό λάθος, ήταν αρνητικές. Και μια μελέτη που η ομάδα αυτή σχεδίασε έδειξε ότι πραγματικά τα PPIs δεν δείχνουν κάποιο όφελος στους ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Αντικρώμενα όλα αυτά, τι πρέπει να κάνουμε, το συζητήσουμε. Πολύ σημαντικό είναι να πούμε ότι σε κάποιους ασθενείς η διενέργεια εγχείρησης για να αποτρέψουμε την παλινδρόμηση είναι σημαντική και έχει όφελος για τους ασθενείς όσον αφορά την πρόοδο της νόσου. Άρα θα πρέπει να την σκεφτόμαστε. Τι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει σίγουρα να κάνουμε identification, να ψάχνουμε εάν οι ασθενείς μας έχουν συμπτώματα ή ακόμα και αν δεν έχουν, εάν πρόκειται αν έχουν γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με μαμνητρία, είτε με πεχαμετρία, είτε με ενδοσκόπηση. Θα πρέπει να τους αναζητούμε αυτούς τους ασθενείς, γιατί υπάρχει σχέση αιτίας μεταξύ της παλινδρόμησης και της ίνωσης. Οι τελευταίες οδηγίες του 2015 συνιστούν, χωρίς όμως έτσι είναι conditional recommendation, ότι θα πρέπει να θεραπεύουμε ακόμα και τους ασυμπτωματικούς ασθενείς. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα φάρμακα δεν αποτρέπουν την παλινδρόμηση, απλά αλλάζουν τη σύσταση του γαστρικού υγρού. Οπότε αυτό που συστήνουμε είναι να αντιμετωπίζουμε οπωσδήποτε τους ασυμπτωματικούς ασθενείς με φαρμακευτική θεραπεία. Τους ασυμπτωματικούς θα πρέπει να τους εξετάζουμε κατά περίπτωση. Ορισμένοι επιλεγμένοι ασθενείς θα πρέπει να κάνουν χειρουργείο και άσχετα με όλα τα υπόλοιπα και άσχετα από συμπτώματα, θα πρέπει όλοι οι ασθενείς μας να συμβουλεύονται, να μην ξαπλώνουν τελείως το βράδυ, να τρώνε νωρίς και να αποφεύγουν το αλκοόλ, ώστε να μειώνεται η παλινδρόμηση με φυσικά μέσα. Καρδιαγγειακά συμβάματα.
πολύ συχνά σε ασθενείς με πνευμονική ίνωση. Φαίνεται ότι η επίπτωση των καρδιακιακών συνοσιλωτήτων είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό και σε σχέση με ασθενείς με χρόνια επιφρακτική πνευμονοπάθεια. Τα καρδιακά νοσήματα είναι η δεύτερη αιτία θανάτου σε ασθενείς με APF και σε αυτούς αποδίδονται η θάνατη το 10% των θανάτων αυτών των ασθενών. Πολύ συχνή είναι η στεφανία νόσος από 4 μέχρι 25% που φτάνει μέχρι το 68% σε ασθενείς που είναι σε λίστα για μεταμόσχευση. Και όπως είπαμε και πριν, μπορούμε να δούμε τις αποτανώσεις στα στεφανία πολύ εύκολα με ειδικότητα πάνω από 80% και ευαισθησία στην υπολογιστική τομογραφία θώρακος. Όσον αφορά την πνευμονική εμβολή, 3 φορές πιο συχνή σε ασθενείς με ίνωση, μειωμένη κινητικότητα αυτών των ασθενών και υπάρχει και ένα προθρομβωτικό, μια προθρομβωτική κατάσταση σε αυτούς τους ασθενείς. Θα πρέπει πάντοτε να υποψιαζόμαστε πνευμονική εμβολή στους ασθενείς που έχουν έτσι μια οξία επιδείνωση χωρίς να έχουμε απεικονιστικά ευρήματα συμβατά ή επιδείνωση του λειτουργικού ελέγχου. Όσον αφορά τα αντιπηκτικά, υπήρξε μια μελέτη το 2005 που χρησιμοποιήθηκαν αντιπηκτικά σε οξείς παροξύνσεις μαζί με κορτιζόνη που είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Δεν επιβεβαιώθηκαν αυτά τα αποτελέσματα του κύμπο του 2005. Ίσα-ίσα έχουμε νεότερες μελέτες που έδειξαν ότι η βαρφανίνη όταν χρησιμοποιείται σε ασθενείς με IPF σαν ειδική θεραπεία αυξάνει τη θνητότητα και διακόπτει πρόωρα. Επίσης, οι ασθενείς οι οποίοι παίρνουν αντιπηκτικά όχι για κάποιο λόγο που σχετίζεται με την ίνωση και κάποιο άσχετο λόγο, όπως παραδείγματος χάρη για κολπική βαρβαρική, εμφανίζουν περισσότερα συμβάματα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Οπότε η χρήση των αντιπηκτικών είναι λίγο προβληματική σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Μια σημαντική έτσι, συνοσιρότητα παραγκονισμένη είναι η απίσχανση που εμφανίζουν αυτοί οι ασθενείς και η μειωμένη λειτουργικότητα. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι η μειωμένη ικανότητα για εξέλιπτη δοκιμασία βάδισης σχετίζεται με χαμηλή επιβίωση σε αυτούς τους ασθενείς. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην υποξεμία και στο αναπνευστικό πρόβλημα, αλλά και στη δυσλειτουργία των περιφερικών μειών. Έχουμε δείξει και εμείς με μια τέτοια μελέτη στον Brompton στο παρελθόν ότι οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν δυσλειτουργία στους τετρακεφάλους όσον αφορά τόσο την αντοχή όσο και την ισχύ αυτών των μειών. Οπότε πιστεύουμε ότι θα πρέπει οι ασθενείς, αν είναι δυνατόν, να εντάσσονται σε προγράμματα άσκησης και αναπνευστικής φυσιοθεραπείας που θα τους βοηθήσουν και θα βελτιώσουν την επιβίωση, ειδικά αν πρόκειται να μπουν σε λίστα μεταμόσχευσης. Τελευταίο, αλλά όχι ασήμαντο, το άγχος και η κατάθλιψη που συνοδεύει αυτούς τους ασθενείς δεν επηρεάζεται η θνητότητα, αλλά επηρεάζεται πάρα πολύ η ποιότητα ζωής. Σε ένα ποσοστό 30% οι ασθενείς εμφανίζουν κατάθλιψη και άγχος και τα συμπτώματα αυτά αυξάνουν όσο μειώνεται η λειτουργία και προχωρά η νόσος σε αυτούς τους ασθενείς. Ανακεφαλαιώνοντας, βλέπουμε όλες αυτές τις συνοσιρότητες. Με αστεράκι βλέπουμε αυτές που επηρεάζουν την επιβίωση. Είναι ο καρκίνος του πνεύμωνα βέβαια, το καρδιακιακό πρόβλημα και θετικά επηρεάζεται η επιβίωση με την παλινδρόμηση όπως είπαμε και πριν. Επίσης, όσο περισσότερες συνοσιρότητες έχουμε, είναι φανερό ότι η επιβίωση είναι χειρότερη. Όλα αυτά που είπαμε φαίνονται πάρα πολύ ωραία σε αυτή εδώ τη διαφάνεια, με μια πολύ ωραία μελέτη όπου οι συγγραφείς προκειμένου να προβλέψουν την επιβίωση των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, εκτός από το λειτουργικό προφίλ και τα γνωστά που αφορούν την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, συμπεριέλαβαν και όλες τις συνοσιρότητες που είπαμε, τις οποίες τις βαθμολογήσαν. Και όσο μεγαλύτερη βαθμολογία είχε ο ασθενής, τόσο χειρότερη επιβίωση είχε και τόσο πιο κοντά στην πρόβλεψη είμαστε όταν αναλαμβάνουμε υπόψη μας όλες αυτές τις συνοσιρότητες και όχι μόνο την πνευμονική νόσο. Τελειώνοντας, συνοψίζουμε ότι οι ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση έχουν μεγαλύτερη επίπτωση από διάφορες συνοσιρότητες σε σχέση με αντίστοιχους ασθενείς, ίδιας ηλικίας και φύλου. Η πνευμονική υπέρταση είναι συχνή, φτάνει το 50% και μειώνει αρκετά την επιβίωση. Η CPF είναι μια οντότητα η οποία έχει έναν ξεχωριστό φαινότυπο με διατηρημένους τους όγκους, θα πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας και με μειωμένη διαχυτική ικανότητα. Επιπλέκεται συχνά από καρκίνο του πνεύμωνα και πνευμονική υπέρταση. Ο καρκίνος του πνεύμωνα είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και μειώνει κατά πολύ
την επιβίωση. Η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση εμφανίζεται συχνά σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς το ρόλο της ειδικής φαρμακευτικής θεραπείας. Συχνά τα καρδιαγγειακά ευθύνονται για το 10% των θανάτων σε ασθενείς με IPF. Το άγχος και η κατάληψη είναι συχνά, το ίδιο και η απίσχανση, και οι ασθενείς μας χρήζουν τόσο ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης όσο και αναπνευστικής φυσιοθεραπείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Γόγαλη και την πολύ αναλυτική παρουσίαση όλων των παθήσεων που επηρεάζουν τη ζωή των ασθενών με διάμεση πνευμονοπάθεια και φυσικά και τη σχέση του με αυτήν και τους πιθανούς τρόπους διάγνωσης και θεραπείας. Υπάρχουν ερωτήσεις από το ακροατήριο? Μου δημιουργήθηκαν και εμένα μερικές απορίες, κυρία Γουγαλή. Ναι. Σίγουρα από ό,τι κατάλαβα, το σύνδρομο απνιών ύπνου είναι μια πολύ συχνή συνωσιρότητα και μάλλον αυτή η υποδιαγνώσκεται και αντιμετωπίζεται σχετικά σπάνια, οπότε ίσως θα πρέπει να αναζητούμε τη διάγνωση αυτή. Για την πνευμονική υπέρταση θα τη θεωρήσουμε συνωσιρότητα ή επιπλοκή των παθήσεων αυτών και κάπως απογοητευτικά τα αποτελέσματα για την παλινδρόμηση που μας παρουσιάσατε. Ναι. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στις περιπτώσεις που έχουμε έναν άρρωστο, να κάνουμε πάντα μια μελέτη ύπνου? Η υπέρταση πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό το φως, ας πούμε, πολύ λίγων ή μιας μονάχα μελέτης, η οποία δίνει θετικά αποτελέσματα? Όσον αφορά το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο, νομίζω ότι όλοι οι ασθενείς με διάμεση πνευμονοπάθεια θα πρέπει να κάνουν μια ολονύχτια οξυμετρία. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους ασθενείς. Είτε εμφανίζουν συμπτώματα είτε όχι, γιατί πολλές φορές έχουμε και βασική υποξεμία που θα πρέπει να την βρίσκουμε έγκαιρα, ώστε να δίνουμε συμπληρωματική οξυγονοθεραπεία μόνο για τον ύπνο. Από εκεί και πέρα, εάν κατά το ερωτηματολόγιο μας προκύπτουν και άλλα στοιχεία ή η οξυμετρία δείχνει στοιχεία από φρακτική άπνοια, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε σε πλήρη μελέτη. Είναι κάτι το οποίο όλοι το έχουμε παραγνωρίσει και δεν το πολύ κάνουμε. Θα πρέπει όμως να το βάλουμε σιγά-σιγά στην καθημερινότητα αντιμετώπισης αυτών των ασθενών. Τώρα, κατά πόσον θα συμμορφωθούμε τη θεραπεία, είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να το προσπαθήσουμε, γιατί παίζει ρόλο στην επιβίωση. Όσον αφορά την πνευμονική υπέρταση, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να την αναζητούμε πάντα. Πάντα κάνουμε υπέρηχο όταν αντιμετωπίζουμε πρώτη φορά έναν ασθενή με διάμεση πνευμονοπάθεια. Και κάθε 1,5 χρόνο, ειδικά αν έχουμε μια εξελιχτική νόσο, θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε. Αν υπάρχει πνευμονική υπέρταση, θα πρέπει αυτοί οι ασθενείς να στέλνονται σε ειδικά κέντρα. Θα πρέπει να έχουν συμβουλευτική από ειδικό κέντρο. Δεν θα χορηγήσει κάποιος φάρμακο, εννοείται. Ακόμα και αν είχαμε έγκριση, δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό από όλους μας. Αυτό είναι το σίγουρο. Είναι επικίνδυνο. Οπότε, αν δεν υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Είναι από την κυρία Μάναβη, την γνωρίζουμε όλοι, είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάζεται στο Αττικό. Και το θέμα που θα μιλήσει είναι οι σπάνιες διάχυτες πνευμονοπάθειες. Κυρία Μάναβη, σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να ακούγομαι και να φαίνονται και οι διαφάνειες, έτσι δεν είναι, κύριε Χλωρέ? Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για την τιμή να συμμετέχω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτών των μαθημάτων και όλους εσάς που είσαστε συνδεδεμένοι και παρακολουθείτε αυτό το session. Θα ήθελα να πω ότι η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία μου ανέθεσε να αναπτύξω το θέμα των σπανίων διάχυτων διάμεσων πνευμονοπαθειών σε μία ημέρα 23 Φεβρουαρίου, που είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στην 28 Φεβρουαρίου, που είναι η μέρα η οποία σε όλο τον κόσμο είναι αφιερωμένη στα σπάνια νοσήματα. Όπως βλέπετε εδώ, αυτή είναι η αφίσα του 2022 για αυτή την ιδιαίτερη μέρα. Τι είναι τα σπάνια νοσήματα? Ως σπάνιο χαρακτηρίζεται ένα νόσημα που απαντά στο γενικό πληθυσμό σε έναν άνθρωπο ανά 2.000
άτομα. Τουλάχιστον στην Ευρώπη υπάρχουν 6.000 τουλάχιστον σπάνιες οντότητες, σπάνια νοσήματα. Τα σπάνια νοσήματα του πνεύμονα αφορούν το πνευμονικό παρένχημα σαφέστατα, αλλά εντάσσουν τον πνεύμονα στο χώρο της παθολογίας, μπορεί δηλαδή να αποτελούν εκδηλώσεις συστημικών νοσημάτων, και αυτό όπως θα δούμε στη συνέχεια είναι κάτι που μας αφορά όλους και μας κάνει να συνεργαζόμαστε και με άλλες ειδικότητες πέρα από τους συναδέλφους πνευμονολόγους. Και τέλος, τα σπάνια νοσήματα μπορεί να είναι σπάνια, οι ασθενείς όμως που τα φέρουν, αν τους συγκεντρώσουμε όλους μαζί, είναι αναρρύθμιτοι, είναι πάρα πολλοί. Στον κόσμο όλο ξεπερνούν 400 εκατομμύρια. 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από κάποιο σπάνιο νόσημα και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Επίσης, κάτι επίσης σημαντικό για τα σπάνια νοσήματα είναι ότι όσα έχουν γενετικό υπόβαθρο, και είναι κάτι που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια και για τις διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες, ξεκινούν σε ένα ποσοστό περίπου 70% στην παιδική ηλικία και κατά συνέπεια ο πνευμονολόγος που ασχολείται με τα σπάνια αυτά νοσήματα οφείλει να έχει συνεργασία με τον παιδίατρο και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει νοσήματα της παιδικής ηλικίας που επιβιώνουν και εκδηλώνονται και στην ενήλικο ζωή, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αυτό είναι ένα βιντεάκι για την νόσο των σπανίων νοσημάτων του 2022. Αξίζει κανείς να το αναζητήσει και να το παρακολουθήσει. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν αυτοί που το διαμόρφωσαν είναι ότι στις σπάνιες πνευμονοπάθειες και γενικά στα σπάνια νοσήματα αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία είναι να περιορίσουμε την απομόνωση των ασθενών και των γιατρών που ασχολούνται με αυτά τα νοσήματα. Έχει τεράστια αξία και το λέω από την αρχή, θα το δείτε και στη συνέχεια, η συνεργασία ανάμεσα στους γιατρούς που τα εντοπίζουν, τα διαγνώσκουν για πρώτη φορά και προσπαθούν στη συνέχεια να τα τεκμηριώσουν και να αντιμετωπίσουν, καθώς επίσης έχει τεράστια σημασία να κατανοήσουν οι ασθενείς που πάσχουν από σπάνια νοσήματα ότι δεν είναι μόνοι τους. Ακόμα, όπως λέει και ο καθηγητής μου, ένας γιατρός να ασχοληθεί με ένα σπάνιο νόσημα, το σπάνιο αυτό νόσημα πάβει να είναι ορφανό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να υπάρχει φροντίδα για κάθε άνθρωπο στον κόσμο που έχει έστω και το πιο σπάνιο νόσημα. Όταν μου ανέθεσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία αυτό το θέμα, να το αναπτύξω σήμερα, προβληματίστηκα ιδιαίτερα. Όπως βλέπετε, στην κατάταξη των διάχυτων διάμεσων πνευμονοπαθειών υπάρχουν πάρα πολλές οντότητες που σε αυτό τον κύκλο των μαθημάτων αναπτύχθηκαν διεξοδικά. Δεν υπάρχουν πουθενά οι διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες ή οι νοπιές προοδευτικές εξελισσόμενες διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες με γενετικό υπόβαθρο. Αυτή είναι μια κατηγοριοποίηση του 2012 από τον Τόμπι Μάχερ. Είναι η περίοδος εκείνη που άρχισαν να εμφανίζονται στη βιβλιογραφία οι πρώτες σειρές ασθενών με πνευμονική ίνωση με γενετικό υπόβαθρο. Και γι' αυτό είναι τόσο σύγχρονη αυτή η γνώση, τόσο σπάνια αυτά τα νοσήματα και τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον της Β' Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής στο Αττικό Νοσοκομείο για την μελέτη τους και τη φροντίδα των ασθενών αυτών, που αποφάσισα και εγώ να σας αναπτύξω σήμερα αυτό το θέμα. Τις ηνοπιές διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες με γενετικό υπόβαθρο. Πληρούν τα κριτήρια των σπανίων νοσημάτων, των σπανίων διάχυτων διάμεσων πνευμονοπαθειών? Φυσικά και τα πληρούν. Είπαμε ότι ο ορισμός περιλαμβάνει έναν ασθενή ανά 2.000 πληθυσμό, δηλαδή περίπου 50 ανά 100.000 πληθυσμό. Βλέπετε ότι η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση από μόνη της είναι ένα σπάνιο νόσημα, 20 περίπου άτομα ανά 100.000 πληθυσμού στους άντρες, 13 ανά 100.000 πληθυσμού στις γυναίκες. Η πνευμονική ίνωση με γενετικό υπόβαθρο είναι η σπάνια των σπανίων. 2 με 30% περίπου του πληθυσμού με πνευμονική ίνωση μπορεί να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν ένα γενετικό υπόβαθρο. Όπως όλοι γνωρίζετε, η πνευμονική ίνωση μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα, μέχρι πριν 10 χρόνια περίπου, θεωρούνταν ένα νόσημα σποραδικό, χωρίς γενετικό υπόβαθρο. Ένα νόσημα που αφορά κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα και ένα νόσημα το οποίο παραβλάπτει κυρίως στο πνευμονικό παρένχημα. Κάποιες επιστημονικές παρατηρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα έθεσαν την υπόνοια του γενετικού υπόβαθρου, της κληρονομικότητας στις ηνοπιές διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες. Και αυτές οι παρατηρήσεις αφορούν κυρίως το γεγονός ότι ίνωση ή μια ηνοπιός διαδικασία στο πνευμονικό παρένχημα μπορεί να διαπιστώνεται και σε πολύ νεαρή ηλικία, ακόμα και στην βρεφική ηλικία και στην παιδική ηλικία και στην εφηβική ηλικία, ότι η πνευμονική ίνωση
απαντά 10 φορές πιο συχνά στις οικογένειες των ανθρώπων που ήδη είναι διαγνωσμένοι με μια σποραδική μέσα σε εισαγωγικά πνευμονική ίνωση, άρα υπάρχει κληρονομικότητα και κληρονομική μετάδοση μέσα σε μια οικογένεια. Και τέλος, η παρατήρηση ότι η πνευμονική ίνωση αποτελεί εκδήλωση συστημικών νοσημάτων, τα οποία έχουν σαφέστατο και γνωστό κληρονομικό χαρακτήρα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, το πρότυπο νόσου τέτοιου είναι η συγγενής δισκεράτωση, ένα νόσημα που αναπτύσσεται στην παιδική ηλικία και χαρακτηρίζεται από ίνωση σε τρία συστήματα. Ίνωση στο πνευμονικό παρένχημα, ίνωση στο μυελό των οστών και ίνωση στο ύπαρ. Κύρωση δηλαδή, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και πνευμονική ίνωση από πολύ νεαρή ηλικία, γνωστές μεταλλάξεις που ευθύνονται για τη μετάδοση την κληρονομική αυτών των νοσημάτων, μας έκαναν να σκεφτούμε ότι πιθανά παρόμοιες μεταλλάξεις μπορεί να υπάρχουν και στις ηνοποιές διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες των ενηλίκων με κληρονομικό χαρακτήρα. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη συνέχεια αυτής της παρουσίασης, αξίζει να σταθούμε λίγο στις μεγάλες οικογένειες μεταλλάξεων γονιδίων που ευθύνονται για την κληρονομικότητα στην πνευμονική ίνωση. Αυτές οι σπάνιες και υπερσπάνιες μεταλλάξεις σε γονίδια, όπως είναι τα γονίδια που αφορούν στην παραγωγή των πρωτεϊνών α1, α2 και σε του επιφανειοδραστικού παράγοντα, οι μεταλλάξεις που αφορούν το σύμπλεγμα της τελομεράσης, οι οποίες και αυτές οι δύο οικογένειες είναι υπερσπάνιες, έχουν όμως πάρα πολύ μεγάλη επίδραση, δηλαδή αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο ανάπτυξης κληρονομούμενων διάχυτων διάμεσων πνευμονοπαθειών. Και επίσης μια άλλη κατηγορία, οι μεταλλάξεις που αφορούν, όπως βλέπετε εδώ, τον επαγωγέα της μουκίνης 5β, μιας βλενίνης, οι οποίες μεταλλάξεις είναι πολύ πιο συχνές στο γενικό πληθυσμό, έχουν και αυτές όμως πολύ μεγάλη επίδραση στην αύξηση του κινδύνου για ανάπτυξη κληρονομούμενων πνευμονικών ινώσεων. Πάρα πολύ γενικά πρέπει να γνωρίζουμε επίσης και τον στόχο αυτών των μεταλλάξεων, τι ακριβώς προκαλούν με βάση τις γνώσεις που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι μεταλλάξεις τόσο στις πρωτεΐνες του επιφανειοδραστικού παράγοντα, όσο και οι μεταλλάξεις στο σύμπλεγμα της τελομεράσης, επηρεάζουν την ικανότητα του κυψελιδικού επιθυλιακού κυττάρου τύπου 2 να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε βλαπτικό παράγοντα. Καθιστούν μέσα από μηχανισμούς απόπτωσης και ενεργοποίησης ηνοποιών διαδικασιών πάρα πολύ ευάλωτο το κυψελιδικό επιθυλιακό κύτταρο τύπου 2 σε οποιοδήποτε βλαπτικό παράγοντα από το περιβάλλον, είτε αυτό είναι το κάπνισμα, είτε αυτό είναι οποιαδήποτε λίμωξη, είτε μπορεί να είναι η ρύπανση. Επαναλαμβανόμενα τέτοια επεισόδια κατά τη διάρκεια της ζωής που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό διαταράσσεται η ακεραιότητα του κυψελιδικού επιθυλίου, ξεκινάει μια συνομιλία του κυψελιδικού επιθυλίου με τον διάμεσο ιστού του πνεύμονα, που έχει σαν αποτέλεσμα τη μετατροπή των ινοβλαστών σε μειοινοβλάστες, την παραγωγή, την αέναη παραγωγή κολαγόνου και την καταστροφή του πνευμονικού παρενχήματος με τη μορφή των ηνοποιών διάχυτων διάμεσων πνευμονοπαθειών. Σε ό,τι αφορά τον επαγωγέα της μουκίνης 5β, σε αυτή την περίπτωση η μετάλλαξη, αυτή η συχνή μετάλλαξη που υπάρχει στον γενικό πληθυσμό, έχει σαν αποτέλεσμα την υπερπαραγωγή της βλενίνης, αφορά όχι τόσο το κυψελιδικό επιθύλιο, αλλά το μεταβλητικό σημείο μεταξύ του μικρού αεραγωγού και του κυψελιδικού επιθυλίου, και αυτό που προκαλεί σε μεγάλο βαθμό παραβλάπτει τη βλενοκροσωτή κάθαρση. Με τον τρόπο αυτό καθιστά πάλι πάρα πολύ ευάλωτο το κυψελιδικό επιθύλιο σε οποιοδήποτε βλαπτικό παράγοντα, κυρίως στις λοιμώξεις, και οδηγεί σε ενεργοποίηση ηνοποιών διαδικασιών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα γνωρίζουμε για πάρα πολλούς λόγους. Ένα νόσημα που ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια μελέτης, χαρακτηρίζεται σαν ιδιοπαθές νόσημα, το να μελετά κανείς και να αποκαλύπτει καινούριους παθογενετικούς μηχανισμούς, όλοι ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε μια πιο αποτελεσματική θεραπεία στο μέλλον όλων αυτών των ηνοποιών διάχυτων πνευμονοπαθειών. Πάρα πολύ πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια μελέτη από την ελληνική ομάδα μελέτης των ηνοποιών διάχυτων διάμεσων πνευμονοπαθειών με κληρονομικό χαρακτήρα, με γενετικό υπόβαθρο, η οποία αφορά τόσο στη συσχέτιση γονοτύπου-φαινοτύπου σε Έλληνες ασθενείς με κληρονομούμενη πνευμονική ίνωση, όσο και στο ρόλο που παίζει αυτή η συσχέτιση γονοτύπου-φαινοτύπου στην έκβαση του νοσήματος. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό που διαπιστώσαμε χάρη στη συνεργασία όλων μας και στην καταγραφή όσο το δυνατόν περισσότερων Ελλήνων ασθενών με ίνωση με γενετικό υπόβαθρο, κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σπάνιο, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα
Διαθέτουμε όλες τις μεταλλάξεις που έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Διαθέτουμε επίσης μεταλλάξεις που δεν έχουν περιγραφεί ποτέ. Άρα διαθέτουμε τις σπάνιες των σπανίων και ακόμα πιο σπάνιες και μοναδικές μεταλλάξεις σε όλο τον κόσμο, κάτι που υπάρχει μόνο στον ελληνικό πληθυσμό. Και τέλος, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι μεταλλάξεις αυτές επηρεάζουν την πρόγνωση και θα δούμε με ποιο τρόπο, κάτι που τους προσδίδει πέρα από την επιστημονική και ιδιαίτερη κλινική αξία. Για να φτάσουμε όμως στο επίπεδο να αναλύσουμε μέχρι σήμερα 270 περίπου οικογένειες, στο άρθρο μας έχουμε αναλύσει στατιστικά τις 150 από αυτές με ιστορικό πιθανής κληρονομούμενης πνευμονικής σύνωσης, έπρεπε από κάπου να ξεκινήσουμε. Και η αρχή αυτή έγινε όταν παραπέμφθηκε στο κέντρο μας ένας ασθενής 43 ετών πριν από αρκετά χρόνια, ο οποίος ήταν μη καπνιστής, είχε σημαντικές επαγγελματικές εκθέσεις γιατί ήταν τυροκόμος και κτηνοτρόφος, και ο οποίος προσήλθε σε εμάς γιατί σε τυχαίο έβριμα σε ακτινογραφία θώρακος παρουσίαζε τα ευρήματα που βλέπετε. Ήταν ένας ασθενής που στην κλινική εξέταση είχε τα χαρακτηριστικά ευρήματα της ιδιοπαθούς πνευμονικής σύνωσης, είχε ξεσημασμένη πληκτροδακτυλία και στην ακρόαση των πνευμόνων είχε μη μουσικούς θελοεισπνευστικούς ήχους τύπου βέλκρο. Στο λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής είχε ένα σημαντικότατο περιοριστικό σύνδρομο με πολύ μειωμένη διαχυτική ικανότητα και κατά την άσκηση, την ελάχιστη κόπωση, στη βάδιση, ενώ ήταν 43 ετών μη καπνιστής, είχε πάρα πολύ σημαντικό αποκορεσμό. Σε βαθμό που δεν μπορούσε να ολοκληρώσει χωρίς οξυγόνο την δοκιμασία βάδισης των 6 λεπτών. Όταν ο ασθενής αυτός υπευλήθη σε αυτόν τον ακτινολογικό έλεγχο, στη συνέχεια, επειδή όπως βλέπετε και εσείς, τα ευρήματα είναι μη διαγνωστικά, θα έλεγα, ό,τι και να σκεφτεί κανείς, δεν μπορεί να πει ότι η ακτινογραφία αυτή είναι ειδική για κάποιο συγκεκριμένο νόσημα ή παθογνωμονική, υπευλήθη από τους γιατρούς που τον παρέπεμψαν σε εμάς με υπολογιστική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας. Όπως βλέπετε και εδώ τα ευρήματα, αν θελήσουμε να εφαρμόσουμε την κατηγοριοποίηση των οδηγιών για την ταξινόμηση της ιδιοπαθούς πνευμονικής σύνωσης, θα λέγαμε ότι σίγουρα δεν έχουμε το τυπικό πρότυπο της συνήθους διάμεσης πνευμονίας, δεν έχουμε το πρότυπο της probable UIP, δεν έχουμε το πρότυπο που παραπέμπει σε κάποιο άλλο νόσημα και ίσως θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτή την υπολογιστική τομογραφία θώρακος σαν αταξινόμητη, σαν την κατηγορία 3, δηλαδή indeterminate. Βλέπετε ότι έχει πολλές κυστικές βλάβες, έχει πάχυνση του διάμεσου ιστού του πνεύμονα και σημαντική ρήκνωση, αν βλέπαμε τις άλλες τομές. Ο ασθενής αυτός, πριν ακόμα να έρθει σε εμάς, είχε υποβληθεί από θωρακοχειρουργό σε βιοψία πνεύμονα. Η βιοψία πνεύμονα αυτή ανέδειξε εκτεταμένη αρχιτεκτονική καταστροφή του πνεύμονα με πολλαπλές κυστικές βλάβες του τύπου της κυρίθρας, πάρα πολύ μεγάλη εναπόθεση κολαγόνου, όπως βλέπετε, στον διάμεσο ιστό και άπειρες ινοβλαστικές εστίες. Ένα πρότυπο που ο παθολογοανατόμος το χαρακτήρισε συμβατό με το πρότυπο το παθολογοανατομικό της συνήθους διάμεσης πνευμονίας. Αν πάμε λοιπόν στον αλγόριθμο που μας βοηθάει να προσεγγίσουμε διαγνωστικά έναν ασθενή σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες με ένα ταξινόμητο πρότυπο στην υπολογιστική τομογραφία θώρακος και το συνδυάσουμε με ένα ιστοπαθολογικό πρότυπο UIP ή ακόμα και probable UIP όπως ήταν αυτό του ασθενούς μας, θα δούμε ότι η πιθανή διάγνωση είναι ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση ή πιθανότατα ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση. Παρά τα άτυπα ευρήματα, ασθενής 43 ετών, ο οποίος εμφανίστηκε με αυτή την καταστροφική ινοπιώδη άχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια. Είναι κάτι σπάνιο που δεν συναντάμε στην καθημερινή μας κλινική πράξη. Όσο και αν αναζητήσαμε αίτια τα οποία θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε αυτή την εικόνα, δεν μπορέσαμε να βρούμε τα γνωστά αίτια της διαφορικής διάγνωσης, αυτοάνωσα ρευματικά νοσήματα. Οι επαγγελματικές εκθέσεις πιθανά να έπαιξαν κάποιον καθοριστικό ρόλο στην ταχεία εξέλιξη του νοσήματος. Όμως όταν υποβάλαμε αυτό το ιστορικό σε μια διεπιστημονική συζήτηση, όπως συνιστούν και οι διεθνείς οδηγίες, όταν έχουμε δύσκολες περιπτώσεις που παρά τη βιοψία, παρά τον ενδελεχή έλεγχο, δεν είναι εύκολο να αποφασίσουμε την τελική διάγνωση, εκεί το σημείο στο οποίο σταθήκαμε ήταν ένα ενδιαφέρον οικογενειακό ιστορικό. Ο ασθενής αυτός, 43 ετών, στην προηγούμενη γενιά, όχι στη δική του γενιά, αν και είχε αδέλφια, παρουσίαζε δύο συγγενείς πρώτου βαθμού, οι οποίοι κατέληξαν και οι ίδιοι από πνευμονική ίνωση. Μία θεία και έναν θείο, ο θείος μάλιστα είχε αναπτύξει ινοπιώδη άχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια στα πλαίσια ρευματοειδούς αρθρίτιδας, νοσήματος αυτοάνωσου ρευματικού.
Αυτό και μόνο το οικογενειακό δέντρο, σύμφωνα με την διεπιστημονική συζήτηση εκείνης της εποχής, ανάμεσα σε πάρα πολλοί ειδικούς που ασχολούνταν με τις κληρονομούμενες διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες, έθεσε και την οριστική διάγνωση στον ασθενή μας. Επρόκειτο λοιπόν για μια κληρονομούμενη ινοπιώδη διάχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια, την οποία μάλιστα τεκμηριώσαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα όταν υποβάλαμε τον ασθενή μας σε γενετικό έλεγχο σε ένα αναγνωρισμένο και πάρα πολύ εξειδικευμένο εργαστήριο γενετικής της Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Ο ασθενής αυτός λοιπόν βρέθηκε θετικός, ετεροζυγώτης για μια μετάλλαξη, όπως βλέπετε εδώ, στο RNA component του συμπλέγματος της τελομεράσης, μιας από τις μεγάλες οικογένειες, όπως είπαμε, που ευθύνονται για την κληρονομούμενη πνευμονική ίνωση, η οποία μάλιστα σύμφωνα και με την κατηγοριοποίηση αυτών των μεταλλάξεων θεωρήθηκε παθογόνος μετάλλαξη και θεωρήθηκε ότι σχετίζεται άμεσα με την εμφάνιση, την κλινική, με τον φαινότυπο που περιγράψαμε μόλις σε αυτόν τον ασθενή. Ο ασθενής μας λοιπόν αυτός ήταν ο πρώτος ασθενής στην Ελλάδα που διαπιστώθηκε με κληρονομούμενη πνευμονική ίνωση και τεκμηριώθηκε. Ήταν ο ασθενής εκείνος που αποτέλεσε τον πρώτο σπάνιο ασθενή για να αναζητήσουμε στη συνέχεια άλλους παρόμοιους τέτοιους σπάνιους ασθενείς από όλη την Ελλάδα με τη συνεργασία όλων των κέντρων που μελετούν και θεραπεύουν τέτοιους ασθενείς για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε περίπου 270 οικογένειες από όλη την Ελλάδα με παρόμοιες εικόνες. Ήταν ο ασθενής που μας έκανε να κατανοήσουμε τι σημαίνει οικογενής πνευμονική ίνωση, ανεξάρτητα από την αναζήτηση του γενετικού υπόβαθρου και την τεκμηρίωση. Κάθε ασθενής που στην οικογένειά του με πνευμονική ίνωση έχει και άλλο ένα μέλος, έναν συγγενή πρώτου βαθμού τουλάχιστον, στη δική του γενιά ή σε προηγούμενη γενιά ή σε επόμενη γενιά, με ινοπιώδη άχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια, πληρεί τα κριτήρια της οικογενούς πνευμονικής ίνωσης, ήταν εκείνος ο ασθενής που μας έκανε να αναζητήσουμε αν οι οικογενείς πνευμονικές ινώσεις διαφέρουν από τις σποραδικές. Διαπιστώσαμε ότι δεν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον σε κλινικό επίπεδο. Τα συμπτώματα είναι ίδια και μη ειδικά, βήχας, δύσπνοια στην προσπάθεια και στην άσκηση, σε ασθενείς κυρίως καπνιστές, σε ασθενείς κυρίως άντρες. Τα δύο χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν και μπορούν να μας κάνουν να υποψιαστούμε τις σπάνιες αυτές περιπτώσεις ινοπιών διάχυτων διάμεσων πνευμονοπαθειών, είναι η νεαρή ηλικία ανάπτυξης της νόσου, σαφέστατα νεαρότερη από την ηλικία των 65-70-75 ετών που συνήθως έχουμε στις σποραδικές μορφές, είναι η τέταρτη, η πέμπτη δεκαετία της ζωής, πολλές φορές, και οι άτυπες ακτινολογικές εικόνες. Η ανακάλυψη αυτής της μετάλλαξης, της υπερσπάνιας μετάλλαξης των ασθενή μας, μας έκανε να μελετήσουμε σε βάθος τις μεταλλάξεις στο σύμπλεγμα της τελομεράσης που για πρώτη φορά περιγράφηκαν στην επιστημονική κοινότητα μόλις το 2007. Ο μηχανισμός με τον οποίο η τελομεράση και οι διαταραχές της επηρεάζουν τον ανθρώπινο οργανισμό έχει αποτελέσει θέμα και αντικείμενο που, για το οποίο έχουν κερδίσει Νόμπελ ιατρικής οι επιστήμονες στον κόσμο, άρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, με πολύ σημαντική επίδραση στην επιβίωση των κυττάρων και στη συμπεριφορά των κυττάρων, όχι μόνο του κυψελιδικού επιθυλίου, αλλά και ολόκληρου του οργανισμού. Αυτό είναι το σύμπλεγμα της τελομεράσης, ένα σύμπλεγμα που αποτελείται από πάρα πολλά τμήματα, όπως βλέπετε. Τα πιο βασικά, οι πιο συχνές μεταλλάξεις αφορούν την ανάστροφη τρανσκριπτάση και το RNA component, όπως το δικό μας ασθενή. Αξίζει όμως να κρατήσετε στο μυαλό σας πόσα άλλα μικρά τμήματα έχει ακόμα για να λειτουργεί άρτια αυτό το μόριο και τα οποία εξετάζονται. Φαίνεται ότι μεταλλάξεις σε οποιαδήποτε από αυτά τα μόρια μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη κληρονομούμενων μορφών ίνωσης. Κρατήστε αυτό εδώ, το NOP10, ένα μόριο το οποίο για πρώτη φορά έχει περιγραφεί στο σύνδρομο εκείνο στο οποίο έχουν περιγραφεί και όλες οι μεταλλάξεις του συμπλέγματος της τελομεράσης, δηλαδή το σύνδρομο της συγγενούς δισκεράτωσης που σας είπα και πριν. Παιδιά που εμφανίζονται με δισκεράτωση στα νύχια, διαταραχές στο χρωματισμό του δέρματος, λευκοπλακία στη γλώσσα, απλαστική ανεμία ή λευχαιμία σε νεαρή ηλικία, ίνωση στη δεύτερη δεκαετία της ζωής και κύρωση, αν τελικά επιβιώσουν σε μεγαλύτερη ηλικία. Μία τέτοια ασθενής, λοιπόν, παραπέμφθηκε σε εμάς από έναν ιδιώτη πνευμονολόγο κάπου στην Ελλάδα, μία γυναίκα 68 ετών, η οποία είχε διάγνωση ιδιοπαθούς πνευμονικής ύλωσης από την ηλικία των 66 ετών. Η υπολογιστική τομογραφία θώρακος που βλέπετε αφορά στην ασθενή τη στιγμή που παραπέμφθηκε σε εμάς. Ελάχιστα ευρήματα, όπως μπορείτε να δείτε, ελάχιστη κυρίθρα, με υποϊπεζωκωτική όμως κατανομή στα μέσα και κάτω πνευμονικά πεδία.
Μία γυναίκα που ήταν ήδη σε αντιεμνοτική θεραπεία, σαν επρόκειτο για ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, και όταν παραπέμφθηκε σε εμάς για να της πάρουμε ιστορικό, διαπιστώσαμε ότι παρουσίαζε μια πολύ ενδιαφέρουσα οικογένεια. Μια οικογένεια η οποία είχε άλλα τουλάχιστον 3 αδέλφια με πνευμονική ίνωση, τα 2 από αυτά είχαν καταλήξει στην ίδια γενιά, όπως βλέπετε εδώ με το βελάκι, σε ένα οικογενειακό δέντρο το βελάκι δείχνει το index case, δηλαδή την πρώτη ασθενή που εξετάζουμε στην οικογένεια. Βλέπετε εδώ ότι με το ίδιο χρώμα δείχνουμε το ίδιο νόσημα, την πνευμονική ίνωση, ενώ στην προηγούμενη γενιά υπάρχει ένας ασθενής που κατέληξε από ίνωση στο ύπαρ, δηλαδή από κύρωση, ήταν ο πατέρας, και μάλιστα χωρίς να παρουσιάζει ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ, ενώ στην ίδια γενιά και σε επόμενες γενιές υπήρχαν ασθενείς που παρουσίαζαν αιματολογικές κακοήθειες του τύπου της λευκαιμίας και του τύπου των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων. Αυτό το οικογενειακό ιστορικό, με βάση και όσα είπαμε σήμερα, μας έκανε να εξετάσουμε γενετικά την ασθενή για πιθανή κληρονομούμενη πνευμονική ίνωση και να βρεθούμε μπροστά σε μια μετάλλαξη, σε ένα τμήμα του συμπλέγματος της τελομεράσης, στον ΟΠ10, που μέχρι σήμερα δεν είχε περιγραφεί ποτέ στον κόσμο. Πέρα από το σημαντικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει κάθε καινούργια ανακάλυψη επιστημονική σε βασικό επίπεδο έρευνας, το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι επιβεβαιώνει την αξία του συμπλέγματος της τελομεράσης στον παθογενετικό μηχανισμό της ίνωσης και άρα και στην αντιμετώπιση την θεραπευτική στο μέλλον. Στη δική μας μελέτη, σε αυτή που σας περιέγραψα στην αρχή, βρήκαμε ότι οι μεταλλάξεις αυτές στο σύμπλεγμα της τελομεράσης στον ελληνικό πληθυσμό στις κληρονομούμενες διάρκειες διάμεσης πνευμονοπάθειες είναι πολύ σπάνιες, παρόλα αυτά είναι αρκετά αντιπροσωπευτικές, φτάνουν περίπου το 12,7% του πληθυσμού. Αυτό που η ελληνική μελέτη πρόσφερε στη βιβλιογραφία επιπλέον σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία είναι ότι πολλές φορές αυτές οι μεταλλάξεις, οι μεταλλάξεις στο σύμπλεγμα της τελομεράσης, συνδυάζονται στον ίδιο ασθενή με μεταλλάξεις στη μουκίνη 5β. Βλέπετε εδώ ότι κάποιοι ασθενείς, ένα ποσοστό 7,3% από αυτών που έφεραν τις μεταλλάξεις στο TERT-TERC, είχαν ταυτόχρονα και μετάλλαξη στη μουκίνη 5β. Αυτό έχει κάποια ιδιαίτερη αξία σε κλινικό επίπεδο. Αλλάζει το φαινότυπο. Οι ασθενείς όταν έχουν ταυτόχρονα 2 μεταλλάξεις που αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου, μπορεί να εμφανίζουν την νόσο σε μεγαλύτερη ηλικία, με πιο τυπικά ακτινολογικά πρότυπα, τα οποία μας οδηγούν και στο να μην χρειαζόμαστε συχνά βιοψία πνεύμωνα, όπως βλέπετε εδώ, τις στατιστικά σημαντικές διαφορές, για να τους διαγνώσουμε. Είναι κάτι που δεν έχει εξεταστεί στην παγκόσμια βιβλιογραφία και το οποίο προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ακόμα πιο σπάνια, στις κατηγορίες των κληρονομούμενων διάχυτων διάμεσων πνευμονοπαθειών. Άλλες ερευνητικές ομάδες μέχρι σήμερα, πολύ σημαντικές στον κόσμο, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και η γαλλική ομάδα, έχουν δείξει ότι το να ανακαλύψεις μια τέτοια μετάλλαξη σε άτομα με διάχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια εινοποιώ, έχει προγνωστική αξία που αφορά κυρίως την ταχύτερη πρόοδο στην νόσο. Είναι κακός προγνωστικός δείκτης στην πραγματικότητα. Χάνουν αυτοί οι ασθενείς εφεδρίες πολύ πιο γρήγορα από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι φορέας τέτοιων μεταλλάξεων. Σε επίπεδο θεραπευτικό, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ σημαντικά για τους ασθενείς μας, δεν υπάρχουν μελέτες για φάρμακα διαφορετικά πέραν αυτών που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δηλαδή της πυρφενιδόνης και της νιντεντανίμπης. Ολοκληρωμένες μελέτες, τα φάρμακα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το ίδιο προφίλ ασφάλειας και το ίδιο ακριβώς προφίλ αποτελεσματικότητας, όπως και στις σποραδικές μορφές της ίνωσης, ενώ σε ό,τι αφορά τις καινούργιες μελέτες, υπάρχουν μελέτες που στοχεύουν ακριβώς στα βραχεία τελομερή που σχετίζονται συχνά με αυτές τις μεταλλάξεις, όπως είναι η εφαρμογή των ανδρογόνων στις κληρονομούμενες ίνωσεις με γενετικό υπόβαθρο που σχετίζεται με μεταλλάξεις στο σύμπλεγμα της τελομεράσης. Κάτι τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό για αυτή τη σπάνια ομάδα των αρρώστων με γενετικό υπόβαθρο, ο ρόλος στην περίπτωση των μεταλλάξεων αυτών που οι ασθενείς θα υποβληθούν σε προμεταμοσχευτικό έλεγχο ή που θα λάβουν μεταμόσχευση, θα υποβληθούν σε μεταμόσχευση πνεύμονα. Τα άτομα αυτά, όπως είδατε, είναι νεότερα από το γενικό, από τον μέσο όρο, άρα πληρούν τα κριτήρια για να εκτιμηθούν για μεταμόσχευση πνεύμωνα, έχουν μια ταχύτερη εξέλιξη πολλές φορές και κατά συνέπεια αξίζει να σκεφτούμε για αυτούς το ενδεχόμενο της μεταμόσχευσης πνεύμωνα. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχονται
όλοι οι ασθενείς, ακόμα και αυτοί που δεν παρουσιάζουν στοιχεία κληρονομικότητας για μεταλλάξεις στο σύμπλεγμα της τελομεράσης, είναι κάτι που το κάνουμε σε συνεργασία με τον καθηγητή τον κύριο Τσαγκάρη στο Αττικό Νοσοκομείο για κάθε ασθενή με πνευμονική ίνωση που παραπέμπεται για προμεταμοσχευτικό έλεγχο, γιατί έχει αποδειχθεί ότι στην περίπτωση που είναι φορείς τέτοιων μεταλλάξεων, πρέπει να αλλάζουν τελείως και να προσαρμόζονται τα πρωτόκολλα της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας μετά τη μεταμόσχευση, ώστε οι ασθενείς αυτοί να αποφύγουν την καταστολή του μυελού και τις επιπλοκές κυρίως από βαριές λοιμώξεις σαν συνέπεια, κάτι που έχει φυσικά και πολύ άσχημη επίδραση στην πρόγνωση της νόσου. Η δική μας μελέτη αυτό που επιβεβαίωσε και που απέδειξε είναι ότι το να είναι κανείς φορέας μεταλλάξεων κυρίως του συμπλέγματος της τελομεράσης, βλέπετε εδώ την πράσινη γραμμή στην Kaplan-Meier, έχει σαφέστατα αρνητική προγνωστική αξία για την επιβίωση και κατά συνέπεια έχει ιδιαίτερη αξία η γνώση αυτή να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών των ασθενών και τη φροντίδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως θα δείτε, αυτή είναι η πίτα των Ελλήνων ασθενών και η κατανομή των μεταλλάξεων στα γονίδια που μπορέσαμε να ανακαλύψουμε εμείς με την έρευνα που κάναμε. Εδώ είναι η μεταλλάξη στο σύμπλεγμα της τελομεράσης, εδώ είναι οι υπερσπάνιες μεταλλάξεις που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, θα σας τις περιγράψω τώρα σε λίγο, στα λεπτά που μας μένουν. Και εδώ είναι ένα κομμάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να το αναφέρω, καθώς αναπτύσσουμε τα σπάνια και τα υπερσπάνια σήμερα. Ένα κομμάτι που δείχνει ότι οι άνθρωποι που έχουν χαρακτηριστικά κληρονομούμενης πνευμονικής ίνωσης, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, δεν μπορούν να έχουν γνωστό γονίδιο. Όσο και αν ψάξουμε, η επιστημονική κοινότητα σήμερα αδυνατεί να ταυτοποιήσει τη μετάλλαξη που ευθύνεται για αυτή την κληρονομικότητα. Υπάρχει λοιπόν ένα πεδίο σπάνιων, υπερσπάνιων και ακόμα πιο σπάνιων κληρονομούμενων ινώσεων που αξίζει να συνεχίσουμε να τις αναζητούμε. Και γι' αυτό, παρά την πρώτη αυτή ολοκλήρωση της ανάλυσης στο ελληνικό κόχορτ των ασθενών με κληρονομούμενες συνώσεις, συνεχίζουμε να μελετάμε και γι' αυτό θα ήθελα πολύ να σας παρακαλέσω όσοι από εσάς αντιμετωπίζετε και εξετάζετε ασθενείς που παρουσιάζουν τέτοια στοιχεία, αν θέλετε, πολύ ευχαρίστως να τους παραπέμπετε και στο δικό μας κέντρο για να υποβάλλονται σε γενετικό έλεγχο σε συνεργασία πάντοτε με το Πανεπιστήμιο του Παρισιού για ενδεχόμενες καινούργιες ή ήδη γνωστές μεταλλάξεις. Τώρα, η δυνατότητα που μας δόθηκε να εξετάζουμε τους ασθενείς με κληρονομούμενη πνευμονική ίνωση μας έφερε σε επαφή και με άτομα τα οποία ανέπτυξαν πνευμονική ίνωση σε πολύ νεαρή ηλικία. Εδώ βλέπετε την πρώτη γυναίκα ασθενή που παραπέμφθηκε σε εμάς λίγα χρόνια πριν από έναν παιδίατρο. Βλέπετε ότι πρόκειται για μια γυναίκα που έχει έτσι μια ακτινογραφία θώρακος με κάποια διηθήματα, περιπηλαία όπως βλέπετε εδώ. Αυτή είναι η φάς ακτινογραφία, η προφίλ ακτινογραφία. Πρόκειται για ένα κορίτσι, 26 ετών όταν ήρθε σε εμάς με ένα περιοριστικό σύνδρομο χωρίς αναπνευστική ανεπάρκεια, που γνώριζε ότι πάσχει από διάχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια ηνοπιό από την ηλικία των 5 ετών. Οι εκδηλώσεις της κλινικής εκδηλώθηκαν σε ηλικία 1,5 έτους με πάρα πολύ σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. Έφτασε η αναπνευστική αυτή ανεπάρκεια να είναι απειλητική για τη ζωή στην ηλικία των 5 ετών. Διερευνήθηκε πλήρως από τους παιδιάτρους της εκείνη την περίοδο, 20 χρόνια πίσω, για όλα τα νοσήματα που μπορεί να ευθύνονται για αναπνευστική ανεπάρκεια και διάχυτη πνευμονοπάθεια σε αυτή την ηλικία, αυτοάνοσα ρευματικά, νοσοανεπάρκειες, έλλειψη α1 αντιθρυψίνη, σύνδρομο δυσκινησίας των κροσών, οποιαδήποτε δυσγενεσία ή δυσπλασία κατά τη διάρκεια της εμβριογένεσης. Τίποτα από αυτά δεν τεκμηριώθηκε. Το παιδί αυτό υποβλήθηκε στην ηλικία των 5 ετών σε βιοψία πνεύμωνα που εξετάστηκε σε μεγάλο κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε κέντρο αναφοράς, και έθεσε τότε τη διάγνωση της κυταρικής διάμεσης πνευμονίας. Ένας όρος που όσο και αν τον αναζητήσετε στη σύγχρονη κατηγοριοποίηση των διάχυτων διάμεσων πνευμονοπαθειών, τη σημερινή εποχή δεν θα τον βρείτε. Ο λόγος είναι αυτός που μας έκανε, όταν η κοπέλα αυτή παραπέμφθηκε σε εμάς, με την εικόνα που βλέπετε, αυτή είναι η ακτινογραφία της, αυτή είναι η υπολογιστική τομογραφία θώρακος, δεν έχω εδώ τα φίλμ της υψηλής ευκρίνειας, αλλά δεν διαφέρουν σε κάτι. Η εικόνα ground glass, όπως βλέπετε εδώ, κυρίως από τη μια πλευρά ετερόπλευρη και ένα pectus excavatum, αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία, τα ακτινολογικά.
Ένα οικογενειακό δέντρο χωρίς τίποτε το ενδιαφέρον, όταν βλέπουμε ένα τέτοιο οικογενειακό δέντρο, αλλά διάχει διάμεση πνευμονοπάθεια που αναπτύσσεται σε πολύ νεαρή ηλικία, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκεφτούμε τις κληρονομούμενες συνώσεις. Αντιθέτως, υπάρχουν κληρονομούμενες συνώσεις που δεν μεταβιβάζονται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα, όπως είναι οι μεταλλάξεις στο σύμπλεγμα της τελομεράσης, αλλά με τον αυτοσωματικό υπολοιπόμενο χαρακτήρα, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί οι γονείς να είναι υγιέστατοι και το παιδί, αν είναι φορέας και των δύο μεταλλάξεων, να πάσχει σοβαρά. Μετά λοιπόν από πολύ σοβαρή σκέψη, αποφασίσαμε να επαναξιολογήσουμε αυτή την ασθενή. Την υποβάλαμε σε καινούργια βιοψία πνεύμονα, από τη στιγμή που ήταν τόσο νέα, στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε το νόσημα αυτό, που κανείς ακριβώς δεν γνώριζε με ακρίβεια να μας πει σε τι αντιστοιχούσε και ποια θα ήταν η πρόγνωσή του και ποια όφιλε να είναι η θεραπεία του. Η κοπέλα αυτή για αρκετά χρόνια είχε λάβει υδροξυχλωροκίνη, βασισμένη σε κάποιες μικρές μελέτες ή σε κάποια case report στη Διεθνή Βιβλιογραφία, που μας λένε ότι η υδροξυχλωροκίνη μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των διάχυτων διάμεσων πνευμονοπαθειών με έναρξη στην παιδική ηλικία. Όντως, η κοπέλα αυτή βγήκε από την αναπνευστική ανεπάρκεια, έφτασε στην ενήλικο ζωή, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να συμβεί στα παιδιά που αναπτύσσουν διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες, και έφτασε να παρουσιάζει αυτή την διάχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια. Όπως βλέπετε εδώ, στις εικόνες αυτές, ανατρέξαμε 20 χρόνια πίσω, βρήκαμε τις παραφίνες της αρχικής της βιοψίας, τις ξαναβάψαμε, τις εξετάσαμε σε ένα κέντρο αναφοράς στη Γαλλία. Εννοείται ότι όταν κανείς διαχειρίζεται ασθενείς με σπάνια νοσήματα, οφείλει να αναζητά τα κέντρα αναφοράς σε όλο τον κόσμο και να συνεργάζεται με αυτά. Και βλέπετε εδώ ότι υπάρχει μια αρκετά σημαντική διατήρηση της αρχιτεκτονικής του πνευμονικού παρενχήματος, πάχυνση του διάμεσου ιστού, μια εικόνα που η παθολογανατόμος τη βάπτισε από φωλιδωτική διάμεση πνευμονία, κυρίως μη ειδική διάμεση πνευμονία, NSIP, χωρίς σημαντική ίνωση. Η βιοψία 20 χρόνια αργότερα, στην ηλικία των 26 ετών, μας έδειχνε παρόμοιες παθολογανατομικές εικόνες με ήπια εξέλιξη της συνοποιού διαδικασίας σε όλα αυτά τα 20 χρόνια που η ασθενής μας ζούσε με το νόσημά της. Ακριβώς επειδή η κοπέλα αυτή είχε αναπτύξει διάχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια από πάρα πολύ νεαρή ηλικία και είχε επιβιώσει την ενήλικο ζωή, σκεφτήκαμε ότι οφείλουμε να την υποβάλουμε σε γενετικό έλεγχο, και όντως 20 χρόνια μετά την αρχική διάγνωση τεκμηριώσαμε το γεγονός ότι το νόσημά της δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια διάχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια που σχετίζεται, όπως βλέπετε εδώ, με δύο παθογόνες μεταλλάξεις σε μια γλυκοπρωτεΐνη, σε ένα γονίδιο που ελέγχει την παραγωγή μιας γλυκοπρωτεΐνης που φέρει το όνομα ABCα3. Τι είναι αυτή η γλυκοπρωτεΐνη? Είναι μια γλυκοπρωτεΐνη όπου είναι το πράσινο, είναι η ABCα3, που βλέπετε μέσα στο κυψελιδικό επιθυλιακό κύτταρο τύπου 2. Είναι μια γλυκοπρωτεΐνη που παραλαμβάνει στην πραγματικότητα τον επιφανειοδραστικό παράγοντα, έτσι όπως παράγεται από τον πυρήνα και το σύστημα Golgi, και οφείλει, χρέος της είναι, να το διακινήσει μέσα στο κυψελιδικό επιθυλιακό κύτταρο σε όσο το δυνατόν πιο άρτια και ακέραιη μορφή και να το εκρίνει στην επιφάνεια του κυψελιδικού επιθυλιακού κυττάρου. Όταν ο επιφανειοδραστικός παράγοντας εκρίνεται φυσιολογικά στο κυψελιδικό επιθυλιακό κύτταρο τύπου 2, το καθιστά πάρα πολύ πιο ανθεκτικό σε οποιοδήποτε βλαπτικό παράγοντα, είτε αυτός είναι λιμογόνος, είτε είναι τοξικός, είτε είναι το κάπνισμα, είτε οτιδήποτε άλλο. Κάθε διαταραχή σε αυτή τη φυσιολογική λειτουργία καθιστά το κυψελιδικό επιθυλιακό κύτταρο τύπου 2, έτσι με τη γνώση που διαθέτουμε μέχρι σήμερα, ευάλωτο σε οποιοδήποτε βλαπτικό παράγοντα και πυροδοτεί ενοπιές διαδικασίες, δημιουργώντας έτσι την διάχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Στα παιδιά δεν έχουμε το κάπνισμα, δεν έχουμε τη ρήπανση. Πιθανά ο παράγοντας ο εκλητικός αυτής της διαδικασίας να είναι οι επανειλημμένες λοιμώξεις. Οφείλω να πω ότι η ασθενής αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα για πρώτη φορά στη Διεθνή Βιβλιογραφία να δούμε τη φυσική πορεία ενός νοσήματος, μιας διάχυτης διάμεσης πνευμονοπάθειας υπερσπάνιας που σχετίζεται με αυτές τις μεταλλάξεις, κατά την επιβίωση του ασθενού στην ενήλικο ζωή. Τα περισσότερα παιδιά που είναι φορείς αυτών των μεταλλάξεων είτε μεταμοσχεύονται στην ηλικία γύρω των 10-11 ετών, είτε δεν επιβιώνουν. Καταλήγουν όταν είναι παιδιά. Σπάνιες περιπτώσεις παιδιών που επιβιώνουν στην ενήλικο ζωή έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία, και ένα από αυτά ήταν και η Ελληνίδα αυτή ασθενής που περιγράψαμε πριν από λίγο.
Μέχρι σήμερα, στην αναζήτηση αυτών των 270 οικογενειών που έχουμε καταγράψει σε όλο τον ελλαδικό χώρο με στοιχεία κληρονομικότητας, έχουμε βρει άλλους δύο ασθενείς με τέτοιες μεταλλάξεις. Η μία είναι μια κυρία 50 ετών που έχει διάγνωση εινοποιού διάχυτης διάμεσης πνευμονοπάθειας, μάλιστα έχει υποβληθεί και σε βιοψία η οποία αναφέρει fibrotic NSIP από την ηλικία των 35 ετών. Και εδώ βλέπετε μια νεαρή κοπέλα, μια νεαρή ασθενή, την γνωρίσαμε πριν 2 χρόνια σε ηλικία 19 ετών, με αυτή την εικόνα που βλέπετε, σημαντική πληκτροδακτυλία, αποκορεσμό στην άσκηση. Είναι οι τρεις ασθενείς σε όλο το cohort που έχουμε με τέτοιες σπάνιες μεταλλάξεις και που σχετίζονται με διαταραχές στην πραγματικότητα της λειτουργίας του υφανοδραστικού παράγοντα. Θα ήθελα να σας δείξω εδώ ένα πίνακα που μας συνοψίζει όλες τις διαταραχές τις γενετικές που μπορεί να σχετίζονται με το σύμπλεγμα με τις πρωτεΐνες του υφανοδραστικού παράγοντα, τη γλυκοπρωτεΐνη ΑΜΠΣΑ3 που είναι ο μεταφορέας, την αναφέραμε. Οφείλω να σας πω ότι στον ελλαδικό χώρο μέχρι σήμερα δεν έχουμε τεκμηριώσει, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ και στη σειρά που διαθέτουμε, μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη ΣΕ και Α1-Α2. Σίγουρα υπάρχουν, σίγουρα οφείλουμε να τις αναζητήσουμε. Αντιθέτως, έχουμε τεκμηριώσει μεταλλάξεις σε ένα γονίδιο, στο NKEX2, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης ενός μεταγραφικού παράγοντα του TTF1. Είναι ο γνωστός μας παράγοντας, ο TTF1, και θα σας περιγράψω λίγο το περιστατικό. Επρόκειτο για ένα βρεφάκι, ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε με μια βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια, με υποτονία, υποθυροειδισμό, έτσι όπως το βλέπετε. Οι παιδίατροι ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μας για να διερευνήσουμε γενετικά τόσο το ίδιο το παιδί, όσο και την οικογένειά του, τους γονείς του. Και πραγματικά με βάση το σύνδρομο αυτό, που λέγεται σύνδρομο κεντρικού νευρικού συστήματος, θηρεοειδούς και πνευμόνων, είναι το λεγόμενο CNS ή αλλιώς Brain, Thyroid και Lung Syndrome, διαπιστώσαμε ότι το παιδί αυτό ήταν φορέας, όντως, μιας παθογόνου μετάλλαξης στο γονίδιο NKEX2. Ο TTF1 είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας που ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία όχι μόνο του θηροειδούς αδένα, αλλά και του κεντρικού νευρικού συστήματος για την ορίμανση και κυρίως για την παραγωγή του ΑΜΠΣΑ3 και των πρωτεϊνών Α1-Α2 και ΣΕ του υφανοδραστικού παράγοντα. Κάθε παθογόνος λοιπόν μετάλλαξη σε αυτό το γονίδιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια στην παιδική ηλικία. Η δυσδυτικότητα αυτής της μετάλλαξης δεν είναι πλήρης. Υπάρχουν περιπτώσεις στη βιβλιογραφία όπου το νόσημα, το σπάνιο αυτό σύνδρομο, το κληρονομούμενο, εκδηλώνεται σε μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή μπορεί κάποιος να επιβιώσει και να φτάσει στην ενήλικο ζωή εκδηλώνοντας 2 ή 1 από τα 3 χαρακτηριστικά του νοσήματος. Είτε μόνο νευρολογική σημειολογία, είτε μόνο υποθυροειδισμό, είτε μόνο διάχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια. Όταν βλέπουμε 2 ή 3 σε συνδυασμό, οφείλουμε να σκεφτούμε το σύνδρομο αυτό και να το αναζητήσουμε. Αυτά τα περιστατικά που σας δείξαμε μέχρι σήμερα μας φέρανε σε επικοινωνία, να κατανοήσουμε και να αναζητήσουμε, να μελετήσουμε τις διάχυτες διάμεσης πνευμονοπάθειες στα παιδιά, να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια τεράστια προσπάθεια. Πρόκειται για υπερσπάνιες διάχυτες διάμεσης πνευμονοπάθειες. Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο οι διάχυτες διάμεσης πνευμονοπάθειες με γενετικό υπόβαθρο στα παιδιά θα εξελιχθούν σε ηνοποιές διάχυτες διάμεσης πνευμονοπάθειες στον ενήλικα και κατά πόσο αυτές μοιάζουν ή διαφέρουν με την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση που ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε εμείς οι πνευμονολόγοι των ενηλίκων. Κάνοντας ένα survey σε όλο τον κόσμο, σε 21 χώρες σε όλο τον πλανήτη, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει κανένα οργανωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης αυτών των ασθενών με αυτές τις σπάνιες διάχυτες διάμεσης πνευμονοπάθειες στον κόσμο. Και για το λόγο αυτό, η ERS έχει οργανώσει εδώ και λίγο καιρό ένα task force, μια ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχουμε κι εμείς, που κάνει σημαντική προσπάθεια να διατυπώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να παρακολουθούνται οι ασθενείς με αυτές τις σπάνιες διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες, κυρίως κατά τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενήλικο ζωή. Και τελειώνοντας, αν έχω ακόμα 3 λεπτά, θα ήθελα να σας αναφέρω ένα ακόμα σπάνιο σύνδρομο, υπερσπάνιο θα έλεγα. Στην Ελλάδα έχουμε μέχρι στιγμής τεκμηριώσει 2 τέτοιους ασθενείς διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες με γενετικό υπόβαθρο, που σχετίζονται
με μεταλλάξεις στα γονίδια που αφορούν το σύνδρομο Χερμάνσκι-Πούντλεκ. Πολύ γρήγορα θα σας αναφέρω έναν ασθενή που παραπέμφθηκε στο κέντρο μας, στη Β' Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, στο Αττικό Νοσοκομείο, από ιδιώτη γιατρό πάλι, γιατί είχε μια εικόνα πνευμονικής ίνωσης. Παραπέμφθηκε σε εμάς σαν ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση. Από το οικογενειακό ιστορικό και την κλινική εξέταση διαπιστώσαμε ότι ο ασθενής αυτός, πέρα από τις βλάβες που βλέπετε στην υπολογιστική τομογραφία θώρακος, πάχυνση μεσολοβιδίων, κάποιες τράξεων μπρονκιακής έκτασης, ελάχιστη κυρίθρα ίσως, με υποϊπεζοκωτική κατανομή, μια υπιότατη διάχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια και ακτινολογικά και λειτουργικά, παρουσίαζε δερματικές βλάβες που παρέπεμπαν σε δερματικό αλφισμό, ήπιο δερματικό αλφισμό, και σοβαρές βλάβες στραβισμού που σχετίζονταν με οφθαλμικό αλφισμό. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, ίνωση, αλφισμός δερματικός και οφθαλμικός αλφισμός, παραπέμπουν σε ένα σύνδρομο που λέγεται σύνδρομο Χερμάνσκι-Πούντλεκ. Το σκεφτήκαμε, το τεκμηριώσαμε πάλι με γενετικό έλεγχο σε ένα κέντρο αναφοράς στη Γαλλία. Και μάλιστα η μετάλλαξη στην οποία ήταν φορέας ο ασθενής μας ομοζυγότης, γιατί πρόκειται για ένα αυτοσωματικό υπολοιπόμενο χαρακτήρα σε αυτή την περίπτωση, ήταν υπερσπάνιο. Δεν ήταν το γονίδιο 1 του Χερμάνσκι-Πούντλεκ, είναι το γονίδιο 4, ζήτημα να έχουν περιγραφεί 10 περιστατικά σε όλο τον κόσμο με αυτή τη μετάλλαξη. Ένα από αυτά είναι και το δικό μας. Βλέπετε εδώ, το σύνδρομο αυτό περιγράφτηκε για πρώτη φορά το 1959 σε αλφικούς ασθενείς που παρουσίαζαν μια άτυπη διάχυτη πνευμονοπάθεια. Τότε δεν είχαν μελετήσει σε βάθος αυτό το θέμα. Αυτό που τους είχε απασχολήσει ήταν αιματολόγοι, ο Χερμάνσκι και ο Πούντλεκ, ήταν οι διαταραχές της πυκτικότητας του αίματος που θα δούμε πού αποδίδονται στο σύνδρομο αυτό. Όπως είπαμε, το σύνδρομο είναι υπερσπάνιο, τα βασικά του χαρακτηριστικά, αλφισμός, διαταραχές της πυκτικότητας με φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων, διάχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια άτυπη, μπορεί να είναι UIP, μπορεί να είναι NSIP, μπορεί να είναι ground glass διηθήματα, οτιδήποτε, διαταραχές επίσης σπάνιες, ένα ποσοστό 20% και στο έντερο, με τη μορφή κολίτιδας, που πολλές φορές δεν μπορεί να διαφοροδιαγνωστεί από την κολίτιδα, από την όσο του Crohn. Τα γονίδια που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα και οι μεταλλάξεις τους 10, οι μεταλλάξεις στο γονίδιο 1, 2 και 4 φαίνονται να σχετίζονται με ίνωση και όλες τις βλάβες που περιγράψαμε. Κατανοούμε τον μηχανισμό, ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε πώς οι μεταλλάξεις αυτές φέρνουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις μαζί σε ένα σύνδρομο. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι οι μεταλλάξεις αυτές ευθύνονται για τη δυσλειτουργία μικροσωματιδίων, οργανιλίων μέσα σε διάφορα κύτταρα, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του κυττάρου. Όταν έχουμε μεταλλάξεις στα γονίδια που σχετίζονται με το σύνδρομο Χερμάνσκι-Πούντλεκ, για παράδειγμα στο μελανινοκύτταρο, δεν μπορεί να παραχθεί επαρκώς και να εκρηθεί στην επιφάνεια του κυττάρου η μελανίνη ουσία. Άρα έχουμε στραβισμό στα μάτια και γενικά διαταραχές της όρασης ή αλφισμό στο δέρμα. Στα αιμοπετάλια, ενώ έχουμε φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων, δεν εκρίνονται οι ουσίες που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθεί ο θρόμβος και γι' αυτό έχουμε αιμορραγική διάθεση. Στο κυψελιδικό επιθυλιακό κύτταρο δεν λειτουργούν τα πεταλοειδή σωμάτια. Και άρα ο επιφανεδραστικός παράγοντας δεν εκρίνεται και κατά συνέπεια έχουμε με τον ίδιο μηχανισμό που είπαμε πριν πυροδότηση ηνοποιών διαδικασιών. Είναι σπάνια σύνδρομα, δεν γνωρίζουμε τις ιδανικές θεραπείες, δυσκολευόμαστε στις βιοψίες διότι υπάρχουν διαταραχές της πυκτικότητας και η μεταμόσχευση πνεύμονα φέρει και αυτή σημαντικό κίνδυνο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα στην Ελλάδα έχουμε περισσότερους από 2 ασθενείς που έχουμε διαπιστώσει μέχρι σήμερα και αξίζει πραγματικά, αν έχετε ασθενείς με κάποιο από αυτά τα χαρακτηριστικά, να τους διερευνήσουμε σε βάθος και να τους τεκμηριώσουμε. Κλείνοντας, οι 2 τελευταίες διαφάνειες, αυτό που θέλουν να καταδείξουν είναι ότι τίποτε από όλα αυτά δεν είναι εφικτό. Η μελέτη των σπάνιων διάχυτων διάμεσων πνευμονοπαθειών με γενετικό υπόβαθρο δεν είναι εφικτή χωρίς ένα μυαλό που αναζητά να συνδυάζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά των ασθενών και κυρίως χωρίς την συνεργασία ανάμεσα σε κέντρα στην Ελλάδα, ανάμεσα σε κέντρα σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για υπερσπάνια νοσήματα που χωρίς την συνεργασία των ειδικών δεν μπορούν να διερευνηθούν με ικανοποιητικό τρόπο και σε βάθος. Με αυτά θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή την ομιλία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας και να σας προσκαλέσω εκ μέρους των καθηγητών, του καθηγητή του κυρίου Μπούρου, του καθηγητή του κυρίου Παπίρη και από μένα προσωπικά, στο επόμενό μας σεμινάριο των διάχυτων διάμεσων πνευμονοπαθειών στην Παλαιά Βουλή, θα πραγματοποιηθεί 16 και 17 Απριλίου στην Αθήνα και εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε όλοι μαζί
για όλα τα σπάνια, τα υπερσπάνια νοσήματα που μας απασχολούν όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μάναλη για την πολύ αναλυτική παρουσίαση ενός πολύ εξειδικευμένου αντικειμένου και μας εντυπωσίασε η επιμονή να ζητήσει μέχρι τέλους το ένοχο γονίδιο και να το ανακαλύψει. Δεν βλέπω να υπάρχουν τουλάχιστον γραπτές ερωτήσεις. Αν θέλει να ρωτήσει κάποιος, εγώ έμεινα με την εξής απορία. Μήπως και αν, ας πούμε, έχει επιχειρηθεί γενετικός συμβουλευτικός ρόλος, ας πούμε, του γιατρού, όταν ανεβρίσκονται τέτοιες οικογένειες, οι οποίες, επειδή υπάρχει ιστορικό, από ό,τι κατάλαβα και στο παρελθόν, ας πούμε, ανάλογων περιστατικών σε οικογενειακό περιβάλλον, γενετική συμβουλή για το μέλλον αυτών των οικογενειών. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, κύριε Φλωρέ, είναι πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Ο έλεγχος του γενετικού υπόβαθρου σε ένα νόσημα δεν νοείται να πραγματοποιείται αν δεν υπάρχει γενετικός έλεγχος σε αυτές τις οικογένειες. Οι οικογένειες αυτές χρειάζονται να ελέγχονται σε όλες τις γενιές, δηλαδή ο ίδιος ο ασθενής και το πώς θα εξελιχθεί το νόσημά του. Ο κίνδυνος που έχει να μεταβιβάσει την μετάλλαξη αυτή στους απογόνους του, στα παιδιά του, ο κίνδυνος που έχουν αυτά τα παιδιά να αναπτύξουν νόσημα σε περίπτωση που βρεθούν να είναι φορείς αυτών των μεταλλάξεων, χρειάζεται ιδιαίτερη ψυχολογική υποστήριξη. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορεί να διαχειριστούν αυτή την πληροφορία. Υπάρχουν νομικές προεκτάσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των παιδιών που έχουν μια ηλικία κάτω των 18 ετών. Εκεί ο γενετικός έλεγχος, σύμφωνα με την νομοθεσία, πρέπει να γίνεται μόνο όταν το όφελος της ανακάλυψης της μετάλλαξης σε πολύ νεαρή ηλικία μπορεί να προσδώσει κάτι πολύ σημαντικό και ωφέλιμο στο παιδί. Αλλιώς πρέπει το παιδί να ενηλικιώνεται και μετά να υποβάλλεται στον έλεγχο. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η συνέχεια αυτής μας της προσπάθειας είναι να μελετήσουμε γενετικά όλες τις οικογένειες των ασθενών που βρέθηκαν στην Ελλάδα να είναι φορείς μεταλλάξεων. Είναι η επόμενη μελέτη την οποία τώρα πραγματοποιούμε, τώρα ξεκινάμε όλοι μαζί και θα δούμε πού θα οδηγήσει στο μέλλον, πάντα με τη βοήθεια εξειδικευμένων γενετιστών. Συνεπώς, αν καταλαβαίνω καλά, για αυτούς τους ασθενείς δεν υπάρχει κάποια θεραπευτική προοπτική εκτός από την κλασική της αντιμετώπισης πνευμονικής νόσεως με τα κλασικά αντινοητικά φάρμακα. Μέχρι στιγμής αυτό γνωρίζουμε. Οι ασθενείς αυτοί όμως, επειδή ανήκουν σε αυτή τη σπάνια κατηγορία, πρέπει να εντάσσονται σε κλινικές μελέτες. Κλινικές μελέτες τρέχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτή τη στιγμή δεν τρέχουν στην Ελλάδα για αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών. Στη Γαλλία υπάρχουν, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν και κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντικό να τους αναγνωρίζουμε και στο μέλλον να τους εντάσσουμε και σε κλινικές μελέτες. Για να δούμε αν θα αποκαλυφθούν καινούργιες θεραπείες και πιο αποτελεσματικές. Κυρία Μάναλη, ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το ακροατήριο. Αλλιώς μπορούμε να προχωρήσουμε στον επόμενο μιλητή, που είναι ο κύριος Κολυνέτας, ο οποίος εργάζεται στη Σωτηρία, είναι επιμελητής και θα αναπτύξει το θέμα των διάμεσων πνευμονοπαθειών στους καπνιστές. Κύριε Κολυνέτα. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω στα εκπαιδευτικά μαθήματα. Το θέμα της ομιλίας μου είναι smoking-related interstitial lung diseases, δηλαδή οι διάμεσες πνευμονοπάθειες οι οποίες σχετίζονται με το κάπνισμα. Μας είναι γνωστό ότι ο καπνός του τσιγάρου ευθύνεται όχι μόνο για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το εμφύσιμα, αλλά και για τον καρκίνο του πνεύμανα και σπανίως για διάμεσες πνευμονοπάθειες. Σύμφωνα με την τελευταία ταξινόμηση των διάχυτων παρεχηματικών νοσημάτων, δύο από τις ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονίες, η αναπνευστική βροχιολίτιδα σχετιζόμενη με διάμεση πνευμονοπάθεια, εν συντομία RBILD, και η αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία, DIEP, μαζί με την πνευμονική ιστιοκυτάρωση, είναι αυτές οι πνευμονοπάθειες, οι διάμεσες πνευμονοπάθειες, οι οποίες σχετίζονται με το κάπνισμα. Φυσικά, ο καπνός του τσιγάρου είναι παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης, του συνδρόμου πνευμονικής ίνωσης εμφυσήματος, αλλά και διάμεσων πνευμονοπαθειών που σχετίζονται με νοσήματα του συνδετικού ιστού.
Είπαμε ότι αναφερόμαστε σε διάμεσες πνευμονοπάθειες που σχετίζονται με το κάπνισμα. Όμως όλες αυτές έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Όλες ξεκινούν με μία βροχιολίτιδα σε επίπεδο αναπνευστικού βροχιολίου και των γυτνιάζουσων κυψελίδων. Και βασικό κύτταρο σε όλα αυτά είναι το κυψελιδικό μακροφάγο. Και αυτό γιατί μας είναι γνωστό ότι ο καπνός του τσιγάρου προσελκύει και ενεργοποιεί τα μακροφάγα στην κυψελίδα, τα οποία από τη μία πλευρά προσελκύουν άλλα κύτταρα, όπως ουδετερόφυλλα, μονοκύτταρα, ιωσινόφυλλα, ακόμη και στη κύτταρα τύπου Langerhans στην πνευμονική ιστιοκύτωση. Απ' την άλλη, προάγουν την παραγωγή διαφόρων προφλεγμονωδών και οξυδωτικών κυταροκοινών, αλλά και πρωινοτικών παραγόντων, όπως το TGF-β1, ο αυξητικός παράγοντας του κολαγόνου και από τις κυταροκίνες ο TNF-α. Όλα αυτά σε συνδυασμό, εκτός από το σχηματισμό, από την παραγωγή εμφυσήματος, προάγουν και μία ίνωση στο τείχωμα των κυψελίδων και περιβροχολιοκικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε την RBILD, την DIP, αλλά και την πνευμονική ιστιοκύτωση. Η RBILD και η DIP εμφανίζουν αλληλοκάλυψη σε κάποιο βαθμό. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και μια διχογνωμία. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αποτελούν δύο μέρη του φάσματος της ίδιας πάθησης, ενώ άλλοι θεωρούν ότι είναι δύο διαφορετικές νοσολογικές οντότητες. Το 1974, ο Γουένερ περιέγραψε σε νεκροτομικό υλικό πνευμόνων νέων καπνιστών μία μορφή αναπνευστικής βροχιολίτιδας, η οποία χαρακτηριζόταν από την εναπόθεση κεχρωμένων μακροφάγων στα αναπνευστικά βροχιόλια και στους ψυχηλιδικούς χώρους που ήταν πέριξ των βροχιολίων. Αυτή λοιπόν η αναπνευστική βροχιολίτιδα είναι πάρα πολύ συχνή στους καπνιστές και μπορεί να αποτελεί ένα τυχαίο ανατοπαθολογικό έβριμα. Όμως, τα ευρήματα ενδεικτικά αναπνευστικής βροχιολίτιδας σε μία βιοψία απλώς δείχνουν ένα πρότυπο βλάβης επαγόμενης από το κάπνισμα σε αυτά τα άτομα και αυτό δεν ισοδυναμεί με διάμεση πνευμονοπάθεια η οποία σχετίζεται με αναπνευστική βροχιολίτιδα. Αντίθετα, πολύ σπάνια, συμπτωματική διάμεση πνευμονοπάθεια μπορεί να συμβεί σε ορισμένα άτομα, τα οποία είναι καπνιστές και στη βιοψία να δεικνύουν το πρότυπο της αναπνευστικής βροχιολίτιδας. Και είναι αυτά τα άτομα τα οποία μπορούμε να πούμε ότι πάσχουν από διάμεση πνευμονοπάθεια που σχετίζεται με αναπνευστική βροχιολίτιδα. Έτσι λοιπόν, η RBILD χαρακτηρίζεται από το ιστοπαθολογικό έβριμα της αναπνευστικής βροχιολίτιδας σε μια υποκατηγορία πρώην ή νυν βαραίων καπνιστών, οι οποίοι έχουν κλινική και απεικονιστική απόδειξη διάμεσης πνευμονοπάθειας. Είναι μία νόσος που αφορά νέους ενήλικες, εμφανίζεται μεταξύ της 3ης και 5ης δεκαετίας της ζωής μας, είναι πιο συχνή στους άνδρες, αφορά σχεδόν πάντα καπνιστές, ενώ σπάνια μπορούμε να τη δούμε και σε άτομα τα οποία εισπνέουν καπνούς από συγκολήσεις μετάλλων και από αλλοβάμβακα. Η εμφάνισή της είναι ύπουλη και τα κυριότερα συμπτώματα είναι βήχας και δύσπνοια. Βέλκρο μπορεί να εμφανίσει το 30-50% των ασθενών, ενώ η πληκτροδαχτυλία είναι σπάνια. Το λειτουργικό πρότυπο διαταραχής είναι περιοριστικό ή μεικτό, με συνήθως ήπια μείωση της διαχειτικής ικανότητας και αυτό λόγω του εμφυσήματος, ενώ κάποιες φορές μπορούμε να έχουμε και παγίδευση αέρα με αύξηση της RV. Απ' την άλλη πλευρά, η αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία, η οποία περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1965 από το Λίμποφ, χρησιμοποιώντας τον όρο αποφολιδωτική, πιστεύοντας ότι ο πλημμυρισμός των κυψελίδων από κύτταρα, ήταν κύτταρα τα οποία προέρχονταν από την αποφολίδωση του επιθελίου της κυψελίδας, ενώ στην πορεία αποδείχτηκε ότι αυτά τα κύτταρα ήταν μακροφάγα. Γι' αυτό το λόγο θεωρείται ότι είναι μάλλον μια λανθασμένη ονομασία αυτή και κατά καιρούς από άλλους προτάθηκε η ονομασία alveolar macrophage pneumonia, η οποία όμως τελικά
δεν επικράτησε, διότι η Ευρωπαϊκή Πνευμονική Εταιρεία και η Αμερικανική Θωρακική Εταιρεία θεώρησαν ότι μια σπάνια οντότητα όπως η DIP ήταν καλό να διατηρήσουμε την πρώτη ονομασία. Και αυτή είναι μια νόσος, η οποία εμφανίζεται στη μέση ηλικία, μεταξύ της 3ης-5ης δεκαετίας της ζωής μας, και αυτή είναι πιο συχνή στους άνδρες, αφορά σε ποσοστό 90% καπνιστές, αλλά αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, σε ένα ποσοστό 10% αφορά μη καπνιστές. Και ποιο είναι αυτό το 10%? Εφόσον πρόκειται για παιδιά, είναι παιδιά που φέρουν μεταλλάξεις του σουρφάκταντ, ενώ στους ενήλικες μπορεί να συνοδεύει νοσήματα του συντετικού ιστού ή τοξικότητες από φάρμακα, όπως είναι το σιρόλιμου, συντροφουραντοίνη, σουφαλσαλαζίνη. Μπορεί να συνοδεύει λοιμώξεις, όπως από κυτρονομεγαϊό, ασπέργυλο και από υπατήτητα Β, μυελοειδείς νεοπλασίες, επαγγελματικές εκθέσεις όπως τη σκόνη πυρόσβεσης, σε καπνούς ντίζελ, αλλά και στους βαρύς καπνιστές μαριχουάνας. Και εδώ τα συμπτώματα είναι ο βήχας δύσπνοια, είναι πιο συχνή η παρουσία βέλκρο στην ακρόαση και η πληκτροδαχτυλία σε ποσοστό 50%. Το λειτουργικό πρότυπο διαταραχής είναι περιορισμός με μείωση της διαθητικής ικανότητας. Η απεικονιστική εξέταση εκλογής είναι η αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας, στην οποία στην RBID έχουμε κεντρολουβιδιακά οζίδια, τα οποία όμως είναι αμυδρά διαγραφόμενα, συνοδεύονται από περιοχές κατά τόπους θολής ή άλλου, παρουσία κεντρολουβιώδους εμφυσήματος και παγίδευσης αέρα στην εκνοή. Είναι χαρακτηριστική η κατανομή στους άνω λοβούς. Στη DIP, στην αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας, έχουμε κατά τόπους περιοχές θολής ή άλλου, με παρουσία δικτυωτών σκιάσεων και παρουσία και εδώ κεντρολοβιώδους εμφυσήματος. Όμως εδώ η κατανομή είναι σε υποϊπεζοκωτική θέση και στις βάσεις των πνευμόνων. Ανατομοπαθολογικά, η RBILD χαρακτηρίζεται από την παρουσία κεχρωσμένων μακροφάγων στους αεροχώρους, δηλαδή στα αναπνευστικά βροχιόλια και στις κυψελίδες, κεχρωσμένα μακροφάγα τα οποία έχουν ένα χρώμα ανοιχτό καφέ ή καφέ κίτρινο. Αυτή η κατανομή είναι κατά τόπους και το χαρακτηριστικό της RBILD είναι ότι υπάρχει ελάχιστη φλεγμονή και ίνωση. Απ' την άλλη, στην αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία υπάρχει μια διάχυτη κατανομή στο πνευμονικό παρενχύμα με μια εξεσχισμασμένη συσσόρευση και χρωσμένων μακροφάγων στους αεροχώρους, η οποία συνοδεύεται από μια ήπια μέτρια ηνωτική πάχυνση του τυχώματος των κυψελίδων και των βροχιολίων και υπάρχει ήπια φλεγμονή. Φυσικά δεν υπάρχει μελική ρήτρα και δεν υπάρχουν ινοβλαστικές εστίες. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να θέσουμε την διάγνωση της DIP, είναι απαραίτητη η βιοψία πνεύμονα. Πέρυσι δημοσιεύτηκε η πρώτη μελέτη η οποία εξέτασε τις κρυβιοψίες της διάμεσης πνευμονοπάθειας οι οποίες σχετίζονται με την πνευμονία, με το κάπνισμα. Η μελέτη αυτή προέρχεται από ένα κέντρο αναφοράς στην Ισπανία και περιέλαβε 45 ασθενείς. Ήταν μια αναδρομική μελέτη η οποία όμως έδειξε ότι οι κρυβιοψίες σε συνδυασμό με την διεπιστημονική προσέγγιση είχαν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά τη διάγνωση της RBILD, η διάγνωση τίθεται όταν έχουμε τα χαρακτηριστικά απεικονιστικά ευρήματα στην αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας σε καπνιστές. Αυτά τα στοιχεία επαρκούν για να θέσουμε τη διάγνωση. Η ανάδειξη στο μπαλ των κεχρωσμένων μακροφάγων που μπορεί να συνοδεύεται από μια ήπια αύξηση των ντετεροφύλων, όχι όμως ιωσινόφυλλα νεφοκύτταρα, αυτά μπορούμε να τα δούμε στην DIP, το μπαλ από μόνο του δεν θέτει τη διάγνωση είτε της RBILD είτε της DIP. Και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Τώρα, όσον αφορά την αντιμετώπιση της RBILD, πυλώνας της αντιμετώπισης είναι η διακοπή του καπνίσματος. Η πρόγνωση είναι συνήθως πολύ καλή, οι περισσότεροι ασθενείς βελτιώνονται και σταθεροποιούνται με τη διακοπή του καπνίσματος. Όμως υπάρχουν ορισμένοι ασθενείς οι οποίοι μετά τη διακοπή του καπνίσματος δεν επανέρχονται πλήρως.
Σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική νόσος και επίμονη παρά τη διακοπή του καπνίσματος, μπορούμε να δοκιμάσουμε μια βραχυχρόνια θεραπεία με στεροειδή, εξετάζοντας προσεκτικά το κίνδυνο και το όφελος που μπορούμε να έχουμε από αυτή τη θεραπευτική προσέγγιση, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την αντιμετώπιση της αποφολιδωτικής διάμνησης πνευμονίας, και εδώ το πρώτο βήμα είναι η διακοπή καπνίσματος, από εκεί και πέρα, επειδή αυτοί οι ασθενείς μπορούν να εμφανίσουν προοδευτική επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας, θα πρέπει να τους χορηγήσουμε θεραπεία. Η θεραπεία βασίζεται στη χορήγηση στεροειδών και ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, όπως στις άλλες διάμεσες πνευμονοπάθειες. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες για τη δοσολογία και για τη διάρκεια αυτής της θεραπείας. Συνήθως είναι κάποιους μήνες, 6 με 9 μήνες. Στην περίπτωση που η DIP εμφανίζεται σε άτομα τα οποία δεν είναι καπνιστές, τότε θα πρέπει να στοχεύσουμε το υποκείμενο αίτιο. Υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές ότι η χορήγηση μακρολίδης ή και υδροξυχλωροκίνης σε ασθενείς με DIP, η οποία ήταν ανθεκτική στα στεροειδή, είχε θετικά αποτελέσματα. Η πρόγνωση της νόσου φαίνεται ότι είναι σχετικά καλή, με μια επιβίωση στο 90% στα 10 έτη. Όμως, μια πρόσφατη αναδρομική μελέτη που δημοσιεύτηκε πέρυσι και η οποία περιέλαβε όλες τις σειρές ασθενών στη διεθνή βιβλιογραφία, έδειξε ότι τελικά η DIP δεν είναι και τόσο καλοήθης. Περίπου ένα 25% των ασθενών επιδεινώνονται προοδευτικά και καταλήγουν είτε υποβάλλονται σε μεταμόσχευση πνεύμονα. Πρέπει να πούμε και δύο λόγια για την διάμεση ίνωση, η οποία σχετίζεται με το κάπνισμα, την γνωστή ΖΡΙΦ, η οποία είναι ένα ιστολογικό πρότυπο το οποίο δεν συνδυάζεται με κάποια συγκεκριμένη κλινική οντότητα. Η ΖΡΙΦ περιγράφηκε για πρώτη φορά από την Κάτσενστάιν το 2010 σε υλικό λοβεκτομών από ασθενείς καπνιστές με καρκίνο του πνεύμονα. Ήταν κυρίως λοβεκτομές που αφορούσαν τους ανολογούς. Εκεί φάνηκε λοιπόν ότι η ΖΡΙΦ χαρακτηρίζεται από μια ξεχωριστή διάμεση ίνωση, είναι υλοποιούμενη, η οποία συνοδεύεται από την παρουσία εμφυσήματος και αναπνευστικής βροχιολίτιδας. Έχει μια ομοιογενή κατανομή, ομοιογενή πορεία στον χρόνο και δεν συνοδεύεται από διαταραχή της αρχιτεκτονικής των πνευμόνων. Αυτά είναι και τα στοιχεία τα οποία τη διαγνώσκουν από άλλες ινοποιούς διάμεσες πνευμονίες, όπως είναι η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση και μη ειδική διάμεση πνευμονία. Στην ΔΕΑ αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας, στην ΖΡΙΦ μπορούμε να έχουμε περιοχές στολής εάλου κατά τόπους, περιοχές εμφυσήματος και πάχυνση των μεσολοβιδίων διαφραγματίων. Είναι εικόνες οι οποίες θέτουν την υπόνοια ύπαρξης μελικυρίθρας και είναι εικόνες τις οποίες τις βλέπουμε συχνά στην κλινική πράξη και αναρωτιόμαστε αν πραγματικά αυτοί οι ασθενείς έχουν αιστείες συνήθους διάμεσης πνευμονίας ή όχι. Η τρίτη διάμεση πνευμονοπάθεια που σχετίζεται με το κάπνισμα είναι η πνευμονική ιστιοκυτάρωση κυττάρων Langerhans. Αυτή αποτελεί ένα μέρος των ιστιοκυταρικών νοσημάτων και νεοπλασιών που σύμφωνα με την πρόσφατη ταξινόμηση περιλαμβάνουν 5 ομάδες. Η ομάδα L περιλαμβάνει τις ιστιοκυτώσεις Langerhans, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την παρουσία των κυττάρων Langerhans. Τα κύτταρα Langerhans είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία δεντριτικών κυττάρων, όπου είναι θετικά στη χρώση με το σύντουαν α αντιγόνου και έχουν την ιδιότητα να διηθούν διάφορα όργανα. Όταν λοιπόν διηθούν τους πνεύμονες, τότε έχουμε την πνευμονική ιστιοκυτάρωση. Έτσι λοιπόν η πνευμονική ιστιοκυτάρωση κυττάρων Langerhans χαρακτηρίζεται ως μια σπάνια σχετιζόμενη με το κάπνισμα διάχυτη παρενχηματική πνευμονική νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από τη βροχιολοκεντρική συσσόρευση δεντριτικών κυττάρων σύντομων α θετικών και στα προχωρησμένα στάδια της νόσου μπορεί να έχουμε κυστική αναδιαμόρφωση του πνεύμονα.
Η νόσος μπορεί να προσβάλλει διάφορα τμήματα του πνεύμονα, είτε τα βροχιόλια, είτε το διάμεσο χώρο, είτε το πνευμονικό αγγειακό δίκτυο, και ανάλογα με τα τμήματα τα οποία προσβάλλει, αλλά και με το βαθμό προσβολής τους, μπορούμε να έχουμε διάφορους φαινότυπους. Σε ποσοστό πάνω από 85% η νόσος αφορά αποκλειστικά τους πνεύμονες, ενώ σε ένα ποσοστό 5 έως 15% μπορεί να υπάρχουν και ξεπνευμονικές εντοπίσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως το κεντρικό νευρικό σύστημα, τα οστά, τους λεμφαδένες, το δέρμα, το ύπαρκ και το σπλήνα. Η πνευμονική στοιχητάρωση αφορά περίπου το 3 με 5% των διάχυτων παρεχηματικών νόσων στα κέντρα αναφοράς. Ο επιπολισμός της είναι χαμηλός, αλλά φαίνεται ότι είναι υποεκτιμημένος. Υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση με την έκθεση στο καπνό του τσιγάρου, αλλά και της μαριχουάνας, και αφορά νέους ενήλικες ηλικίας μεταξύ 20 και 40 ετών, ενώ φαίνεται ότι είναι πιο συχνή στην λευκή φυλή. Η νόσος εμφανίζεται κλινικά με τρία πρότυπα. Το πρώτο είναι αυτό της εμφάνισης των αναπνευστικών συμπτωμάτων σε ποσοστό περίπου 70%, κυρίως βήχας και δύσμια, ενώ λιγότερο συχνά μπορούμε να έχουμε και συστηματικά συμπτώματα όπως πυρετός, κακουχία, νυχτερινή ίδρωτες, απώλεια σωματικού βάρους, αλλά και συμπτώματα τα οποία σχετίζονται με εξωπνευμονικές εντοπίσεις όπως πολυουρία, πολυδιψία σε περίπτωση εμφάνισης άπειου διαβήτη και οστικών αλγών σε περίπτωση οστικών εντοπίσεων. Ένα δεύτερο πρότυπο εμφάνισης είναι οξία εμφάνιση με αυτόματο πνευμοθώρακα σε ποσοστό 15 έως 20%, ενώ ένα τρίτο πρότυπο είναι αυτό τυχαίο ευρήματο σε μια ακτινογραφία θώρακος σε ποσοστό που κυμαίνεται από 5 έως 25%. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια εάν η πνευμονική ιστιοκυτάρωση είναι μια κλονική πολλαπλασιαστική διαδικασία ή μια αντιδραστική διαδικασία επαγόμενη από τον καπνό του τσιγάρου. Μια πρώτη απάντηση σε αυτό έχει να δώσει μια πρόσφατη μελέτη προερχόμενη από τη Γαλλία, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από 2 χρόνια στο ERJ και η οποία υπέβαλε σε γενετική ανάλυση το υλικό βιοψιών από 117 ενήλικες ασθενείς με ιστιοκυτάρωση Langerhans, 83 από τους οποίους έπασχαν από πνευμονική ιστιοκυτάρωση. Αυτούς τους ασθενείς λοιπόν τους παρακολούθησαν σε βάθος εξαετίας. Και τι είδαν? Είδαν λοιπόν ότι η συντηρητική πλειοψηφία των ασθενών εμφάνιζε μεταλλάξεις του πυράφου γονιδίου και των MAP κινασών σε ποσοστό περίπου 90%, ιδιαίτερα οι ασθενείς με πνευμονική ιστιοκυτάρωση. Και το ιδιαίτερο ήταν ότι αυτές οι μεταλλάξεις και οι μεταλλάξεις του BRAF V600E και οι μεταλλάξεις των MAP κινασών δεν σχετίζονταν ούτε με την αρχική εμφάνιση της νόσου, ούτε με την ένταση της καπνιστικής συνήθειας, αλλά ούτε και με την έκβαση της πνευμονικής ιστιοκυτάρωσης. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι η επικρατέστερη θεωρία για την παθογέννηση της νόσου είναι ότι η έκθεση στο καπνό του τσιγάρου επάγει απευθείας στην πολλαπλασιασμό και τη συσσόρευση των κυττάρων Langerhans στους πνεύμονες, είτε ο καπνός του τσιγάρου μέσω της γλυκοπρωτεΐνης του καπνού, είτε ενεργοποιώντας τα κλινικά κύτταρα των αεραγωγών να παράγουν μπόμπες υλάκη πεπτιδίων, εκ νέου ενεργοποιούν τα κυψελιδικά μακροφάγα, τα οποία παράγουν διάφορες προφλεγμονώδεις κυταροκίνες και πρωινοτικούς παράγοντες, που και αυτοί με τη σειρά τους οδηγούν σε πολλαπλασιασμό και συσσόρευση των κυττάρων Langerhans. Έτσι λοιπόν, αυτά τα κύτταρα Langerhans μαζί με μακροφάγα αλλά και λυμφοκύτταρα μπορούν να οδηγήσουν στο σχηματισμό φλεγμονωδών οζυδίων. Αυτά τα φλεγμονώδη οζύδια με τη σειρά τους φτιάχνουν χαλαρά κοκκιώματα τα οποία έχουν μια βροχιολοκεντρική εντόπιση. Αυτά τα κοκκιώματα με την επίδραση των προφλεγμονωδών κυταροκινών που προανέφερα κυλοποιούνται και οδηγούν σε καταστροφή του τυχώματος των βροχιολίων. Αυτό έχει σαν τελικό αποτέλεσμα τη κυστική αναδιαμόρφωση των κυψιλιδικών αεροχώρων, μια εικόνα που προσομοιάζει αυτή της μελικυρίθρας. Εδώ σε μια τρισδιάστατη απεικόνηση των παθογανατομικών βλαβών στους ασθενείς με ιστιοκυτάρωση αποδεικνύεται ότι τελικά η ιστιοκυτάρωση Langerhans είναι κυρίως μια καταστροφική βροχιολίτιδα παρά μια διάμεση πνευμονοπάθεια.
Οι λειτουργικές διαταραχές που έχουμε στην πνευμονική στοιχητάρωση είναι η μείωση της διαχειριστικής ικανότητας, που είναι και η πιο συχνή διαταραχή, σε ποσοστό που φτάνει το 90% των ασθενών. Μπορούμε να έχουμε αποφρακτικό πρότυπο σε ασθενείς και σε ποσοστό που πλησιάζει το 50% με αναστρεψιμότητα στο 10% εξ αυτών. Μπορούμε να έχουμε λόγω της παγίδευσης του αέρα αύξηση του λόγου RVTLC, ενώ ένα περιοριστικό πρότυπο το βλέπουμε σε μία μειοψηφία ασθενών, περίπου 20% σε ασθενείς κυρίως με προχωρημένη νόσο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε όμως είναι ότι η πνευμονική λειτουργία μπορεί να επιδεινωθεί πρώιμα σε προσφάτως διαγνωστέντες ασθενείς με πνευμονική ιστοκυτάρωση. Και επειδή δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιος ασθενής είναι αυτός ο οποίος θα επιδεινωθεί πρώιμα, είναι σημαντικό να παρακολουθούμε περιοδικά τους ασθενείς αυτούς με λειτουργικούς ελέγχους της αναπνοής, συνήθως ανά 3 με 6 μήνες. Τώρα, όσον αφορά την απεικόνηση, στα πρώιμα στάδια έχουμε την ανάδειξη δικτυοζωδών σκιάσεων που αφορούν τα άνω και μέσα πνευμονικά πεδία και φίδονται των πλευροδιαφραγματικών γωνιών. Επίσης, μπορούμε να έχουμε την ανάδειξη πνευμοθώρακα, ενώ σε προχωρημένα στάδια μπορεί να υπάρχει ένα δικτυωτό πρότυπο, όμως ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν διατηρημένους ή και αυξημένους πνευμονικούς όγκους σε αντίθεση με άλλες μορφές διάμεσης πνευμονοπάθειας, όπου οι όγκοι είναι συνήθως μειωμένοι. Εξέταση εκλογής όμως είναι η υπολογιστική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας, όπου στα πρώιμα στάδια έχουμε την παρουσία κανόνης των οζυδίων διαμέτρου ολίγων χιλιοστών από 1-2 έως 20 χιλιοστά στους άνω λογούς, καθώς και περιοχές στολής ιάλου, οι οποίες μάλλον αντιστοιχούν σε περιοχές αναπνευστικής βροχιολίτιδες. Τα οζύδια αυτά στη συνέχεια μπορούν να εμφανίσουν κυλοποίηση, είναι το λεγόμενο τσίριο sign, ενώ στα προχωρημένα στάδια της νόσου μπορούμε να παρατηρήσουμε ακανόνιστους κυστικούς σχηματισμούς, οι οποίοι περιβάλλονται από πάχυνση του διάμεσου ιστού. Μια εικόνα που μοιάζει με αυτή της μελικυρίθρας, αλλά δεν είναι μελικυρίθρα. Έχει PET κάποιο ρόλο στην πνευμονική ιστοκυτάρωση? Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο, πάντως φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει στην εντόπιση εξωπνευμονικών εντοπίσεων, κυρίων οστικών εντοπίσεων, να αξιολογήσουμε την απόκριση στη θεραπεία, στη πολυσυστηματική ιστοκυτάρωση, αλλά και για την παρακολούθηση των ασθενών. Πώς θέτουμε τη διάγνωση της πνευμονικής ιστοκυτάρωσης? Στο κατάλληλο κλινικό σενάριο, δηλαδή σε νέους καπνιστές με τυπικά ευρήματα στην αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας, αυτά είναι αρκετά για να θέσουμε με αρκετή βεβαιότητα τη διάγνωση της πνευμονικής ιστοκυτάρωσης. Σε περίπτωση που έχουμε αμφιβολίες, η διενέργεια βροχοσκόπησης και λήψης βροχοκυψελιδικού εκπλήματος με την ανάδειξη κυττάρων Langerhans σε ποσοστό πάνω από 5% θετικών στο σύμπαν α αντιγόνο μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διάγνωση. Η διαβροχική βιοψία φαίνεται ότι έχει χαμηλή ευαισθησία και υψηλό κίνδυνο πρόκληση του πνευμοθώρακα, δεδομένου της εστιακής φύσης της πνευμονικής ιστιοκύτωσης. Κρυβιοψίες θεωρητικά μπορεί να έχουν αυξημένο διαγνωστική απόδοση και ψηλότερο κίνδυνο πνευμοθώρακα. Θα πρέπει να προβλέπονται σε έμπειρα κέντρα, αλλά δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές σειρές σε ασθενείς με πνευμονική ιστιοκύτωση. Η εξέταση εκλογής όταν έχουμε διαγνωστικό πρόβλημα είναι η θωρακοσκοπική βιοψία πνεύμονα, η οποία όμως και αυτή ορισμένες φορές μπορεί να μην είναι διαγνωστική στη προχωρημένη νόσο. Μία σημαντική επιπλοκή της πνευμονικής ιστιοκύτωσης είναι η παρουσία πνευμονικής υπέρτασης. Πνευμονική υπέρταση η οποία μπορεί να αναπτυχθεί ανεξάρτητα από το στάδιο της πνευμονικής ιστιοκύτωσης. Φυσικά είναι πιο συχνή στην προχωρημένη νόσο και συνήθως είναι
μέτρια σοβαρής βαρύτητας με μία μέση πίεση πνευμονικής πάνω από 35 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι η πνευμονική υπέρταση στη πνευμονική ιστοκυτάρωση οφείλεται σε ενδογενή πνευμονική αγγειακή νόσο, η οποία προσβάλλει και τα φλεβίδια και τις αρτηρίες, ανεξάρτητα από την όποια προσβολή και συμμετοχή των μικρών αερογωγών και του πνευμονικού παρεγχήματος. Και γι' αυτό το λόγο ταξινομείται στην κατηγορία 5 αυτή των πολυπαραγοντικών μηχανισμών της πνευμονικής υπέρτασης σύμφωνα με τη τελευταία ταξινόμηση. Πώς αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς και παρακολουθούμε τους ασθενείς με πνευμονική ιστοκυτάρωση? Η θεραπεία θα πρέπει να εξαντομικεύεται. Ο βασικός πυλώνας είναι η διακοπή του καπνίσματος αλλά και της μαριχουάνας και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η παθητική έκθεση στον καπνό. Θα πρέπει να αξιολογούμε τους ασθενείς για το ενδεχόμενο εξωπνευμονικών εντοπίσεων. Αυτό γίνεται με τη κλινική εξέταση, με τη μέτρηση της οσμωτικότητας των ούρων, με τη μαγνητική εγκεφάλου και με την PET-CT. Ακόμη θα πρέπει να αξιολογούμε τους ασθενείς για την ύπαρξη πνευμονικής υπέρτασης με διενέργεια διαθωρακικού υπερηχογραφήματος καρδιάς. Θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες να υποβάλουμε το υλικό από τις βιοψίες οι οποίες ενδεχομένως έχουμε σε γενετική ανάλυση και να σκεφτούμε τις βιοψίες για το ενδεχόμενο γενετικής ανάλυσης σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν εξελισσόμενη νόσο. Επίσης, θα πρέπει να ενημερώνουμε τους ασθενείς για το ενδεχόμενο εμφάνισης πνευμοθώρακα, για την ασφάλεια των αεροπορικών ταξιδιών, να αποφεύγουν τις καταδύσεις. Σε περίπτωση όμως εμφάνισης πνευμοθώρακα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρώτο επεισόδιο μεγάλου πνευμοθώρακα ή μετά από δύο επεισόδια μικρού πνευμοθώρακα θα πρέπει να διενεργείται πλευρόδεση. Σε περίπτωση υπόνοιας πνευμονικής υπέρτασης ο ασθενής θα πρέπει να υποβάλλεται σε δεξιό καρδιακό καθετηριασμό και δοκιμασία αγκιοδιαστολής. Οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται στους συνήθεις εμβολιασμούς, να χορηγούμε οξυγονοθεραπεία εφόσον έχουν υποξεμία και μπορούμε να σκεφτούμε ένα trial με εισπνεώμενα βροχοδιασταλτικά και στεροειδή εφόσον έχουμε συμπτωματικούς ασθενείς με αποφρακτικό πρότυπο στη σπυρομέτρηση. Πότε χορηγούμε συστηματική θεραπεία? Υποψήφοι για συστηματική θεραπεία, η οποία είναι off-label, θα πρέπει να επιλέγονται πολύ προσεκτικά αξιολογώντας το κίνδυνο όφελος από αυτές τις θεραπείες. Δυνητικοί υποψήφοι είναι ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν σοβαρή εξελισσόμενη νόσο παρά τη πετυχή διακοπή του καπνίσματος ή ασθενείς με πολυσυστηματική ιστιοκύτωση όταν υπάρχει προσβολή ζωτικών οργάνων. Ποια φάρμακα μπορούμε να χορηγήσουμε? Προτείνεται η χορήγηση κλαντριμπίνης. Η κλαντριμπίνη είναι ένα ανάλογο της πουρίνης. Μπορεί να χορηγηθεί για ένα χρονικό διάστημα 5 μηνών. Προκαλεί παρατεταμένη λεμφοπενία και οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη για πνευμοκύστης γυροβέση και για έρπιτα ζωστήρα. Σε περίπτωση που μετά την χορήγηση της κλαντριμπίνης οι ασθενείς εμφανίζουν εξελισσόμενη νόσο, τότε μπορούμε να σκεφτούμε τη στοχευμένη θεραπεία σε ασθενείς που έχουν μεταλλάξει του BRAF V600E με αναστολή του BRAF. Είτε με αναστολή των ΜΕΚ κινασών σε περίπτωση που εμφανίζουν μεταλλάξεις των ΜΑΚ γονιδίου ή έχουν ένα άγνωστο στάτους μεταλλάξεων. Τα στεροειδή έχουν ρόλο? Δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι μπορούν να βελτιώσουν τους ασθενείς με πνευμονική ιστιοκύτωση. Αντίθετα, μια αναδρομική μελέτη τα συσχετίζει με χειρότερη έκβαση. Η κλαντριμπίνη, όπως μπορούμε να δούμε εδώ, φαίνεται ότι είναι αποτελεσματική στο να οδηγεί σε ύφεση ασθενείς με κυστική πνευμονική ιστιοκύτωση. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα από μία μελέτη η οποία εξετάζει την αποτελεσματικότητα και την ανοχή της κλαντριμπίνης σε συμπτωματικούς ασθενείς με πνευμονική ιστιοκυτάρωση, το ECLAS-STADI. Εδώ μπορούμε να δούμε ασθενή με κυστική πνευμονική ιστιοκυτάρωση, ο οποίος έλαβε κλαντριμπίνη και είχε μερική βελτίωση.
υποτροπίασε όμως και έχοντας μετάλλαξη της MAP2 K1 κινάσης, έλαβε στοχευμένη θεραπεία με αναστολέα με το trametinib, το οποίο και αυτό οδήγησε εκ νέου σε ύφεση της νόσου. Τελική επιλογή για αυτούς τους ασθενείς, όταν δεν ανταποκρίνονται στη διακοπή του καπνίσματος και στην συστηματική θεραπεία, είναι η μεταμόσχευση πνεύμονα. Θα πρέπει να τη σκεφτόμαστε σε όλους τους ασθενείς με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια και πνευμονική υπέρταση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην αντιοδιασταλτική θεραπεία. Η σημαντική πνευμονική υπέρταση αλλά και η πλευρόδεση δεν αποτελούν αντενδείξεις για τη μεταμόσχευση. Η σημαντική πνευμονική υπέρταση όμως μπορεί να αυξήσει το κίνδυνο της χειρουργικής επέμβασης. Από μια σειρά του Cleveland φαίνεται ότι η επιβίωση μετά τη μεταμόσχευση φτάνει το 85% στο πρώτο έτος και το 22% στα 10 έτη. Η νόσος μπορεί να υποτροπιάσει στο μόσχευμα εφόσον ο ασθενής αρχίσει εκ νέου να καπνίζει, αλλά δεν γνωρίζουμε αν αυτό μπορεί να επηρεάσει την μεταμοσχευτική επιβίωση. Οι ασθενείς με πνευμονική ιστική τάρωση έχουν χειρότερη επιβίωση από ό,τι από το γενικό πληθυσμό, και κάτι το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν σε αυξημένο ποσοστό λεμφοϋπροπλαστικά νοσήματα αλλά και κακοήθεια συμπαγών οργάνων όπως αδενοκαρκινώματα πνεύμονα, και αυτό θα πρέπει πάντοτε να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Παράγοντες οι οποίες σχετίζονται με χειρότερη έκβαση στους ασθενείς με πνευμονική ιστική τάρωση είναι η μεγαλύτερη ηλικία στη διάγνωση, η πολυοργανική συμμετοχή, η σοβαρή λειτουργική επιβάρηση, η εκτεταμένη κυστική νόσος, η προηγηθήσα θεραπεία με στεροειδή αλλά και η παρουσία πνευμονικής υπέρτασης. Δεδομένου ότι η πορεία της πνευμονικής ιστιοκύτωσης στους ενήλικες ποικίλει και είναι συνήθως απρόβλεπτη, ακόμη και μετά από πάρα πολλά χρόνια οι ασθενείς μπορούν να εμφανίσουν νέα ζήτια στους πνεύμονες και να επιδείνωση της αναπνευστικής τους λειτουργίας, γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο ένα μακροχρόνιο follow-up, το οποίο επιτυχάνεται βασιζόμενοι στη κλινική εξέταση και στους περιοδικούς λειτουργικούς ελέγχους της αναπνοής. Και με αυτό ολοκλήρωσα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοβιλέκα για την πολύ αναλυτική παρουσίαση που έκανε για τα προβλήματα στους καπνιστές. Υπάρχουν συνάδελφοι που θα ήθελα να ρωτήσουν. Η δική μου απορία είναι, κύριε Κοβιλέκα, εάν και το παθητικό κάπνισμα μπορεί να ευθύνεται για κάποιες παρόμοιες καταστάσεις, γιατί ο καπνιστής δεν έχει και την ευθύνη του καπνίσματος, αλλά και οι παθητικοί καπνιστές μπορεί ίσως να υποφέρουν από κάποιες παρόμοιες προσβολές του διαμένου σου ιστού. Υπάρχουν μελέτες σχετικά? Δεν γνωρίζω κάποιες σχετικές μελέτες, αλλά η λογική λέει ότι ένας παθητικός καπνιστής, όταν έχει μία έντονη έκθεση, μπορεί να εμφανίσει μία αναπνευστική βροχιολίτιδα, η λεγόμενη βροχιολίτιδα των καπνιστών, που όταν αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ έντονη και σε βάθος χρόνου, υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανίσει και μία διάμεση πνευμονοπάθεια σχετιζόμενη με αναπνευστική βροχιολίτιδα. Δεν αποκλείεται. Πάντως φαίνεται πως είναι και από τις λίγες διάμεσες πνευμονοπάθειες όπου και τα στεροειδή έχουν ρόλο στη θεραπεία. Ναι, φαίνεται να έχουν ρόλο κυρίως στην αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία, στην περίπτωση που αυτή το 90% που σχετίζεται με το κάπνισμα, τα στεροειδή, αλλά ίσως και σε συνδυασμό με steroid sparing παράγοντες, όπως σας αθείω πριν. Δεν υπάρχουν δεδομένα στην βιβλιογραφία. Βλέπουμε μόνο από κάποιες σειρές ασθενών που δοκίμασαν διάφορα θεραπευτικά σχήματα με διαφορετικές δόσεις για 6 και 9 μήνες διάρκεια θεραπείας. Τώρα στην αναπνευστική βροχιολίτιδα που σχετίζεται με διάμεση πνευμονοπάθεια είναι πολύ σπάνιο το να χορηγήσουμε μικρές δόσεις στεροειδών για μικροχρονικό διάστημα. Έχουν αυτές οι ιδιαίτερες, ας πούμε, μορφολογικές εικόνες των πνευμονοπαθειών μετεξελίξεις σε άλλου τύπου διάμεσες πνευμονοπάθειες? Δηλαδή,
αποφορητική, ας το πούμε. Μπορεί να εξελιχθεί σε άλλη διάμεση πνευμοπάθεια, άλλου τύπου. Όχι, η αποφολιδωτική είναι η ίδια. Η αποφολιδωτική διάμεση πνευμονοπάθεια, η οποία μπορεί να εξελίσσεται. Ορισμένες φορές μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες περιοχές μελική ρήθρα στον πνεύμονα. Και αυτό φάνηκε από κάποιες σειρές ασθενών, από μια αναδρομική μελέτη που συγκέντρωσε όλες αυτές τις σειρές ασθενών από τη βιβλιογραφία, ότι τελικά η DIP, η αποφολητική διάμεση πνευμονία, δεν είναι τόσο καλή όσο η RBILD. Σε ένα ποσοστό περίπου το 1/4 των ασθενών δεν έχει καλή έκβαση. Και οφείλεται σε αυτό. Είναι ένα προστάδιο, δηλαδή, εκεί θα ρωτήσω, εκεί οδηγώ τη σκέψη μου, ένα προστάδιο DIP για μετεξέλιξη σε UIP και άρα... Ναι, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να γίνει μια ενωτική διάμεση πνευμονοπάθεια. Εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις από το κρατήριο άλλες, και επειδή έχουμε σχεδόν εξαντλήσει το χρόνο μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Κολιλέκα και να προχωρήσουμε στον τελευταίο καλεσμένο μας, που είναι ο καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Φαρμακολογίας. Θα μας μιλήσει ένα πολύ επίκαιρο θέμα, ο κύριος Μανολόπουλος, που τελευταία τον έχουμε γνωρίσει περισσότερο από τις εμφανίσεις του. Κύριε Μανολόπουλε. Καλησπέρα σας, κύριε Χλώρο. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ναι, έβλεπα το πρόγραμμα, πόσο ενδιαφέροντα τα ωραία της πνευμονολογίας. Τώρα πάλι πάμε στο θέμα που έχει κυριαρχήσει και μας έχει όλους, έχει έρθει και έχει κάτσει από πάνω μας ο κορονοϊός. Ό,τι και να κάναμε, ό,τι και να ενδιαφερόμαστε, έχουμε βρεθεί τα τελευταία 2 χρόνια να έχουμε τον κορονοϊό και τα θέματα γύρω από αυτόν να κυριαρχούν. Οπότε χαίρομαι σιγά σιγά που ενερχόμαστε σε μια κανονικότητα. Εγώ θα σας ξαναπάω πίσω λοιπόν στον κορονοϊό. Να μιλήσουμε λίγο για τα αντιϊκά φάρμακα που έχουν γίνει τώρα. Άμα βρω τη σωστή. Θα περάσω γρήγορα αυτή τη γενική διαφάνεια που είναι τα στάδια της νόσου του COVID-19. Απλώς να θυμίσω ή να σημειώσω ότι κυρίως τα αντιϊκά φάρμακα τα χορηγούμε ή είναι χρήσιμα σε αυτή την αρχική φάση των πρώτων εβδομάδων πριν ο ασθενής βρεθεί στο νοσοκομείο. Βέβαια με την θεαματική εξαίρεση της ρεμδεσιβίρης, η οποία έχει δείξει πολύ καλά αποτελέσματα σε ασθενείς που χρήζουν οξυγόνου, νοσηλεύονται. Βέβαια, μέχρι ένα σημείο, όταν αρχίσει η μεγάλη ανάγκη και ο καταράκτης των κυταροκινών και η μηχανική υποστήριξη του οξυγόνου, εκεί πια και η ρεμδεσιβίρη δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Είναι λοιπόν σε αυτή την ενδιάμεση φάση, στο σχήμα εδώ που βλέπουμε, δεύτερη, τρίτη φάση, εβδομάδα μπορεί να βοηθήσει. Εδώ έχω μία διαφάνεια, είναι λίγο παλιότερο από ένα paper του 20, όπου φαίνονται αντιϊκά φάρμακα τα οποία είχαν προτηθεί ή δοκιμάζονταν και για τον κορονοϊό, για αυτό το emergency use. Ξέρετε ότι στην πρώτη φάση του 2020 ιδιαίτερα, πολλά από τα αντιϊκά φάρμακα χρησιμοποιήθηκαν σε μικρές μελέτες ή και μεγαλύτερες, στην απεγνωσμένη προσπάθειά μας να βρούμε φάρμακα που να μπορούν να προλάβουν τον κορονοϊό νωρίς, γιατί αυτό είναι το καλό με τα αντιϊκά φάρμακα. Προσπαθούμε να προλάβουμε πριν ο ιός επεκταθεί, πάει στο κατώτερο αναπνευστικό και βέβαια από εκεί και μετά τα πράγματα δυσκολεύουν. Δοκιμάστηκαν λοιπόν πάρα πολλά. Από όλα αυτά που βλέπετε εδώ, το μόνο που τελικά φάνηκε χρήσιμο ήταν η ρεμδεσιβίρη και αυτή μάλιστα σε πιο προχωρημένη φάση, όπως είπαμε. Σε αυτή τη διαφάνεια, όσο φαίνεται σε ποια σημεία θεωρητικά μπορούμε να παρέμβουμε στην πορεία του κορονοϊού και να τον παρεμποδίσουμε από την είσοδό του, και θα εδώ επάνω και θα επανέλθω στο τέλος, στην τελευταία διαφάνεια μας σε αυτό το σημείο, στον πολλαπλασιασμό του και σε διάφορες άλλες φάσεις, στην εξοκυτάρωσή του και κάποια φάρμακα που παρεμβαίνουν σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις. Τώρα, εδώ έγιναν λοιπόν πολλά πράγματα, δοκιμάστηκαν πολλά φάρμακα, δοκιμάστηκαν και αντιϊκά και άλλα. Εδώ είναι οι πιο πρόσφατες συμβουλές ή συστάσεις του πάνελ του FDA, το οποίο αξιολογεί όλα τα δεδομένα. Και μάλιστα είναι και λίγο χρονικά, ξεκινώντας μέχρι το 2021 το Φεβρουάριο, δεν υπήρχε καμία πρόταση για ασθενείς που δεν νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και έχουν κορονοϊό, αλλά είναι στο σπίτι.
και που φαντάζομαι πολλοί πνευμονολόγοι διαχειρίζονται τους ασθενείς, ιδιαίτερα οι ιδιώτες, στους οποίους καταφεύγουν, γιατί πολλά συμπτώματα, ιδιαίτερα και του Δέλτα και των αρχικών στελεχών του κορονοϊού, ήταν από τους πνεύμονες, άρα οι πνευμονολόγοι ήταν οι γιατροί στους οποίους απευθύνονταν πολύ συχνά οι ασθενείς, και σωστά. Δεν υπήρχε λοιπόν τίποτα μέχρι το Φεβρουάριο του 2021. Μετά από το Φεβρουάριο του 2021 βγήκαν οδηγίες για τα μονοκλονικά αντισώματα, που ήδη βέβαια από τον Οκτώβριο του 2020 ξέρουμε ότι υπάρχει και γνωστή περίφημη ιστορία με τον Τραμπ, ο οποίος πήρε και τα διαφήμισε και πιθανόν τον βοήθησαν, σίγουρα τον βοήθησαν το αντίσωμα αυτό εδώ, το Casirivimab, που είναι της Regeneron. Για όλο λοιπόν το 2021 και αυτό και το αντίσωμα της Lilly, και το σωτρόβημα που μπήκε, της Γκλάξο που μπήκε από τον Ιούλιο του 2021 άρχισε να χρησιμοποιείται, βοήθησαν. Όμως προς το τέλος του 2021 τα αντισώματα, τα δύο πρώτα της Lilly και της Regeneron που είχαν κυριαρχήσει και είχαν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, λόγω της βαθμίας επικράτησης της Όμικρον, η οποία δυστυχώς φάνηκε ότι δεν είναι ευαίσθητη στα αντισώματα αυτά, δεν αντιμετωπίζεται. Άρα έχασαν την ένδειξή τους για τον κορονοϊό, εκτός από το σωτρόβημα, το οποίο φαίνεται ότι έχει ένδειξη, είναι αποτελεσματικό και απέναντι στην Όμικρον. Άρα αυτή τη στιγμή, από το τέλος του 2021 και με δεδομένη την Όμικρον που κυριαρχεί, το σωτρόβημα προτείνεται για τους ασθενείς προνοσοκομιακά και η Ρεμδεσιβίρη επίσης. Ενώ λίγο μετά, βλέπετε, στο τέλος του 30 Δεκεμβρίου, ενσωματώθηκαν και τα δύο αντιϊκά που κυρίως θα μας απασχολούν σήμερα, το Paxlovid και η Μολνοπιδαβίρη. Θα μιλήσουμε αργότερα και για την σειρά με την οποία εμφανίζονται. Βλέπετε, στο κάτω μέρος της διαφάνειας αναφέρονται τα τέσσερα, αλλά είναι list of in order of preference, άρα δεν είναι απλώς τέσσερα φάρμακα, αλλά το FDA τα προτείνει και με μια αλληλουχία. Είναι συνοπτικά τα στοιχεία για όλα αυτά. Το ένα είναι το Paxlovid, που περιλαμβάνει ριτοναβίρι και νιρματρελβίρι, θα πούμε περισσότερα γι' αυτό. Έχει ένδειξη τις πρώτες 5 μέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Μετά από ό,τι φαίνεται δεν είναι χρήσιμο. Το ίδιο ισχύει και για την μολνοπιδαβίρι, που είναι η τέταρτη επιλογή κάτω-κάτω. Δεύτερη επιλογή με βάση την πρόταση αυτή του FDA είναι το σωτρόβημα, που βέβαια είναι μονοκλονικό αντίσωμα. Αυτό μπορεί μέσα στις πρώτες 10 μέρες φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικό, βοηθάει, αλλά δεν θα πούμε περισσότερα γι' αυτό καθώς θα επικεντρωθώ στα αντιϊκά φάρμακα. Και τρίτη επιλογή είναι η Ρεμδεσιβίρη, η οποία βέβαια τη ξέρουμε, χορηγείται στο νοσοκομείο, αλλά φάνηκε από νεότερα στοιχεία δεδομένα ότι μπορεί να βοηθήσει και στους προνοσοκομιακά στους ασθενείς να αποφύγουμε την παραπομπή τους, την ανάγκη τους να νοσηλευτούν, με χορήγηση για 3 μέρες, μία δόση την ημέρα, 200-100-100. Στο νοσοκομείο είναι 5 μέρες, όπως ξέρετε. Λοιπόν, μάλιστα όλα αυτά τα εκλαίκευσα σε ένα άρθρο πρόσφατα στην Καθημερινή με την όλη αυτή η αλληλουχία, γιατί δεν σας κρύβω ότι νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει σε αυτό το θέμα και ίσως είναι και ένας από τους λόγους που έχουμε τόσους νεκρούς, ίσως όχι ο σημαντικότερος. Άρα το μόνο από όλα αυτά τα όπλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα που χρησιμοποιούμε είναι η τέταρτη επιλογή, η μολνοπιδαβίρη, που όπως θα πούμε μετά έχει πολλά καλά, αλλά έχει και ένα μεγάλο αρνητικό, ότι έχει αποτελεσματικότητα μόνο 30%. Το Paxlovid το περιμένουμε, ακούγεται για αρχές Απριλίου, αλλά ξέρουμε ότι σε άλλες χώρες στην Αμερική και σε κάποιες άλλες χώρες έχει ήδη φτάσει και δεν ξέρω αν κάναμε ό,τι ήταν δυνατό να το έχουμε νωρίτερα. Το σωτρόβημα έχει έγκριση από τον Ιούλιο, έχει υπάρξει συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από το καλοκαίρι για 220.000 δόσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε εμείς θα μπορούσαμε να πάρουμε μερικές χιλιάδες δόσεις. Δεν έχει γίνει καμία κίνηση για να το έχουμε στην Ελλάδα, παρότι έχει αποτελεσματικότητα κοντά στο 90%, δηλαδή προλαμβάνει νοσηλίες σε ποσοστό 90%, όσο και το Paxlovid. Η Ρεμδεσιβίρη την έχουμε, βέβαια χορηγείται ενδονοσοκομιακά. Δεν ξέρω κατά πόσο χορηγείται και σε αυτή την προνοσοκομιακή φάση με τις 3 δόσεις. Βέβαια απαιτεί και αυτή, όπως και το σωτρόβημαπ, είναι ενδοφλέβια, απαιτεί να γίνει στο νοσοκομείο η χορήγηση σε κάθε περίπτωση ενδοφλέβια. Λοιπόν. Ας δούμε λοιπόν
τα βασικά αντιϊκά φάρμακα που χρησιμοποιούμε, τα οποία είναι κυρίως τα κυριαρχικά φάρμακα, είναι νεοκλειοτιδικά ή νεοκλειοξιδικά ανάλογα. Αυτό βέβαια είναι κατηγορία που τα περισσότερα αντιϊκά φάρμακα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και έχουμε ήδη κάποια που, όπως το για κυκλοβύρι, που χρησιμοποιούνται χρόνια. Πώς δουν αυτά, στοχεύουν τις καλά συντηρημένες υλικές πολυμεράσεις και λειτουργούν ως ανάλογα των νουκλεοσιδίων, τερματίζοντα την επίμηκυση στις αλυσίδες του RNA κατά την αντιγραφή του υλικού γονιδιώματος. Απαιτούν ενδοκυταρική ενεργοποίηση με φωσφοριλίωση, ώστε να παραγθούν οι ενεργοί μεταβολίτες, αλλά οι κορονοϊοί σε μεγάλο βαθμό τα ξεπερνάνε, καθώς έχουν ικανότητα διόρθωσης, ώστε να αφαιρούν τα λανθασμένα σωματωμένα νουκλεοτίδια στο επιμηκυνόμενο RNA τους, οπότε μπορεί να ξεπεράσουν τη δράση τους και είναι ένας από τους λόγους που δεν είχαμε, ότι φαίνεται που δεν έχουμε αποτελέσματα. Τώρα, ευτυχώς η Remdesivir ανταγωνίζει το ATP, προκαλεί καθυστερημένο τερματισμό της αλυσίδας όταν ενσωματώνεται στον αναπτυσσόμενο RNA και έτσι καταφέρνει τελικά ιδιαίτερα αυτή να ξεπεράσει και να αναστείλει την αντιγραφή των κορονοϊών. Και αυτός ο μηχανισμός που είναι πανομοιότυπος και στους άλλους κορονοϊούς, άρα θα περιμένουμε η Remdesivir να είναι αποτελεσματική και σε άλλους κορονοϊούς. Οπότε αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός δράσης της Remdesivir. Φαίνεται εδώ και σχηματικά, βλέπετε ο κύκλος του κορονοϊού, πολλοπλασιασμός. Εδώ παρεμβαίνει η Remdesivir και παρεμποδίζει αυτόν τον πολλοπλασιασμό. Όμως τη μολνουπιραβίρη, που είναι το εμπορικό της όνομα είναι Λατζεύριο, παράγεται από τη Merck. Συνοπτικά μπορούμε να παρεμβαίνει στον παλαπλασιασμό διαφόρων ιών, όπως και του SARS-CoV-2. Είναι ένα φάρμακο που προϋπήρχε, είχε δοκιμαστεί για άλλους ιούς, δοκιμάστηκε και στην περίπτωση του SARS-CoV-2 και είχε, του κορονοϊού και είχε αποτελέσματα θετικά. Αναστέλει την αντιγραφή του, έχει δειχτεί αυτό σε πειραματικό επίπεδο στον ανθρώπινο πνευμονικό ιστό. Στα κουνάβια επίσης είναι αποτελεσματικό, μειώνει το οικοφορτίο, χορηγείται από το στόμα. Εντάξει, τα υπόλοιπα στοιχεία θα τα πούμε παρακάτω για το... Θα δούμε λίγο το μηχανισμό της. Είναι ένα πορφάρμακο που μεταβολίζεται μέσα στον οργανισμό στο ριβονοκλειοξιδικό ανάλογο του, το NHC. Αυτό μπαίνει στα κύτταρα, φωσφοριλιώνεται και σχηματίζει... τον ενεργό τριφοσφορικό ριβονουκλεοζήτη. Αυτό εισάγει λάθος νουκλεοτίδια κατά την αντιγραφή του γονιδιώματος του κορονοϊού. Εισάγει μεταλλάξεις, δηλαδή. Έτσι, αυξάνει με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας τα λάθος νουκλεοτίδια, ουσιαστικά καταστρέφει την δυνατότητα του ιού να αναπαράγεται. Μάλιστα, τα λάθη που βάζει μπαίνουν με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να τα διορθώσει ο ιός με την πολυμεράση του, και έτσι με αυτόν τον τρόπο τελικά ακυρώνει τον κορονοϊό και δεν μπορεί να απολογιστεί. Εδώ είναι κάποιες λεπτομέρειες για τον τρόπο που το κάνει. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Να δούμε λίγο κάποια πιο πρακτικά πράγματα όσον αφορά τη μολνουπιραβίρ. Πρέπει να χορηγηθεί μέσα στις 5 πρώτες ημέρες με την αίσθηση των συμπτωμάτων, όπως είπαμε και στην αρχή. 4 χάπια 2 φορές την ημέρα. Δεν έχει... Και όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Είναι κάτι που επίσης πρέπει να έχουμε στο νου μας. Όταν λέμε 5 μέρες, όσο βέβαια πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Άρα, όταν αρχικά έχει ανακοινώσει το Υπουργείο ότι μετά από, θα ζητάει ο γιατρός, θα υποβάλει για τον ασθενή το αίτημα να το λάβει και με εντός 24 ώρων θα έχει απάντηση και μετά εντός 24 ώρων θα λαμβάνει το φάρμακο. Αυτή ήταν μια πολυτέλεια το να αφήνουμε 48 ώρες, βέβαια. Στην πράξη του Υπουργείου τα ανακοινώσει τα κινείται όσο πιο γρήγορα γίνεται. Απλά είχε ανακοινώσει αυτά τα περιθώρια ώστε να καλύψει περιπτώσεις που είναι μακριά οι ασθενείς. Από ό,τι μαθαίνω, οι αποφάσεις της Επιτροπής, η οποία εγκρίνει αυτές τις συζητήσεις, παίρνονται μέσα σε λίγες ώρες. Οπότε είναι πολύ καλό αυτό. Είναι σημαντικός ο χρόνος. Λοιπόν, να δούμε εδώ την βασική μελέτη με βάση την οποία πήρε την έγκριση την προσωρινή. Είναι αυτή η Move Out. Στο πρώτο μέρος της συμπερίφθηκαν 300 άτομα και έγινε ουσιαστικά ένα dose-finding study, δηλαδή
Δοκιμάστηκαν 3 διαφορετικές δοσολογίες του φαρμάκου, 200, 400 και 800 μίλιγραμμ, 2 φορές την ημέρα. Και είχαν βέβαια και πλασίμπο από 75 κάθε ομάδα. Βρέθηκε ότι η μεγαλύτερη δόση είναι αυτή που δίνει την καλύτερη αποτελεσματικότητα. Και έτσι, στο δεύτερο μέρος, όπου συμπεριλήφθηκαν πάνω από 1.500 ασθενείς, βλέπετε στο κάτω μέρος, η δόση ήταν το 800 για 5 μέρες. Και ως βασικό τελικό σημείο ήταν το ποσοστό των ατόμων που χρειάστηκε να νοσηλευτούν ή πέθαναν στον ένα μήνα, μετά από 29 μέρες, βέβαια, από οποιοδήποτε αιτία, και υπάρχουν και πολλά δευτερογενή τελικά σημεία, βέβαια. Αυτό ήταν όμως το βασικό. Συμπεριλήφθηκαν άτομα άνω των 60 ετών που είχαν ανήκαν στις ευπαθείς ομάδες, όπως ορίζουμε όλοι πια, με ενεργό καρκίνο, ασκοσταλμένη, παχυσαρκία, διαβήτη, οι οποίοι είχαν αποδεικμένο κορονοϊό, δεν είχαν πάρει εμβολιαστή πριν από την χορήγηση, αν και η ένδειξη του φαρμάκου είναι ανεξαρτήτως εμβολιασμού ή όχι, να σημειώσουμε, και από την αρχή, λόγω του μηχανισμού που έχει το φάρμακο, εξαιρέθηκαν οι έγκυες γυναίκες και επίσης άτομα νεότερα των 18 ετών. Λοιπόν, αυτή είναι η αποτελεσματικότητα. Βλέπετε, όσον αφορά το πρωτογενές τελικό σημείο, από τους 709 που πήραν τη μολυπιδαβήρ, είχαμε 48 περιστατικά, 6,8 νοσηλιών και ένα θάνατο μέσα στο μήνα. Από τους πλασέμπο είχαμε 68 και 9 θανάτους. Αυτό μας δίνει το ποσοστό αποτελεσματικότητας 30%. Είναι απογοητευτικό. Μάλιστα, τα ενδιάμεσα στοιχεία που είχαν δημοσιευτεί όταν η μελέτη είχε περίπου τους μισούς ασθενείς ήταν γύρω στο 50%. Για κάποιο λόγο, όταν ολοκληρώθηκε η μελέτη και με τους υπόλοιπους, έπεσε στο 30%. Και αυτό είναι, βέβαια, το δυσάρεστο. Λοιπόν, όσον αφορά την ασφάλειά του, βλέπουμε δεν είχε κάποια με το πλασίμπο, καταγράφηκαν διάρρεια, ναυτεία και dizziness, αλλά ήταν παρόμοια με το πλασίμπο, άρα δεν υπάρχει θέμα στον τέτοιων παρενεργειών. Βέβαια, είπαμε στις έγκυες γυναίκες στην εγκυμοσύνη δεν χρησιμοποιείται, δεν αντενδείκνεται. Δηλώς, βέβαια, εδώ βλέπουμε ότι στην ΗΠΑ που έχει αρχίσει και χορηγείται ήδη από το Δεκέμβρη και πολλοί κόσμοι έχει πάρει και στην Ελλάδα τώρα το χορηγούμε, υπάρχει μια διάσταση όπου λέει σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να σκεφτεί, να συζητήσει το άτομο με τον γιατρό του το κόστος και το όφελος και να αποφασίσει, αλλά κατά βάση αποφεύγουμε. Επίσης, δεν χορηγείται σε άτομα κάτω των 18 ετών, γιατί υπάρχει η ανησυχία ότι μπορεί να επηρεάζει με βάση κάποια δεδομένα την ανάπτυξη των χόνδρων. Επίσης, δεν χωρίζει που λοιπόν, και επίσης κάτι θετικό είναι ότι δεν χρειάζεται καμία προσαρμογή της δόσης, ανεξαρτήτως από νεφρική ανεπάρκεια ή υπατική. Έχει αυτό καλό ότι δεν έχει αλληλεπιδράσεις, ούτε μπορεί να χορηγηθεί σε όλους χωρίς. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το μολνοπιδαβήρ. Πάμε τώρα στο Παξλοβίτ, που έχει τραβήξει ακόμα περισσότερη προσοχή. Είναι το φάρμακο της Pfizer. Στην ουσία είναι 2 φάρμακα. Συνδυάζονται σε αυτό το... Και μάλιστα δεν είναι σε ένα σκευάσμα, είναι ξεχωριστά. Όπου ο ασθενής παίρνει νιρματρελβίρι, που είναι το νέο φάρμακο αναστολές του κορονοϊού, μαζί με ριτοναβίρι. Ουσιαστικά η νιρματρελβίρι είναι αυτή που κάνει τη δουλειά. Η ριτοναβίρι, που την ξέρουμε πολύ καλά, είναι ένα κλασικό φάρμακο για τον HIV, που χορηγείται εδώ και δεκαετίες, χρησιμοποιείται με βάση την ιδιότητά της να αναστέλει το κυτόχρωμα 3α4, το οποίο είναι το βασικό κυτόχρωμα που μεταβολίζει την ριτοναβίρι, και έτσι παρουσία της ριτοναβίρης έχουμε αυξημένα επίπεδα της ριτοναβίρης
για να φτάνουν σε θεραπευτική δράση. Είναι ένα απαραίτητο συνδυασμό. Δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για ποιο λόγο επέλεξε αυτή την... γιατί υπάρχουν και άλλοι αναστολή του 3α4. Εγώ θα προτιμούσα να είναι κάποιο άλλο φάρμακο που να παίζει αυτό το ρόλο εδώ και θα δούμε μετά γιατί. Βέβαια, οποιοδήποτε φάρμακο παρεμβαίνει στο 3α4 και είναι αναστολέας, μοιραία θα φέρει πολλές αλληλεπιδράσεις. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο, αν θέλετε. Λοιπόν, εδώ το δοσολογικό σχήμα είναι δύο ταμπλέτες των 150 μιλιγραμμάριων και μία των 100, δύο φορές την ημέρα, επί 5 μέρες πάλι, ακριβώς ίδια ομάδα ανθρώπων και με τον ίδιο τρόπο που είπαμε. Όμως, σε περίπτωση νεφρικής ανεπαρκείας, εδώ να δούμε λίγο για το μηχανισμό. Εμποδίζεται λόγω της αναστολής πρωτεάς που είναι απαραίτητη για το σχηματισμό μικρότερων υλικών πρωτεϊνών. Δεν σχηματίζονται αυτές, οι οποίες όμως είναι απαραίτητες για να συνεχιστεί η παραγωγή και συναρμολόγηση των νέων υλικών σωματιδίων που θα παραχθούν το κύτταρο. Στέλη η Νυρματρεβίρη και έτσι πολύ αποτελεσματικά παρεμποδίζει την παραγωγή. Πολύ πρόσφατα, πριν από μερικές ημέρες, πραγματικά 16 Φεβρουαρίου, νομίζω δημοσιεύτηκαν, γιατί μολνουπιδαβίρη δεν έδειξα τη μελέτη, γιατί δεν έχουν δημοσιευτεί, είναι από δελτίο τύπου της εταιρείας τα νούμερα, δεν έχει ακόμα και από τα στοιχεία του FDA. Η Pfizer δημοσίευσε τα αποτελέσματα για το Paxlovid πρόσφατα στο New England Journal of Medicine. Βλέπουμε εδώ το σχεδιασμό, 2.400 ασθενείς, μισή με πλασίμπο, μισή με το σχήμα. Αναφέραμε, πάλι το τελικό σημείο ήταν το ίδιο, νοσηλίες και θάνατοι με τα μέρες. Και εδώ μπορούμε να δούμε, μάλιστα είχαν κάποιους οι οποίοι πήραν 3 μέρες το φάρμακο, και κάποιοι πήραν 5 μέρες το φάρμακο. Τελικά η πρόταση είναι για 5 μέρες, αν και φαίνεται ότι και με τις 3 μέρες υπήρχε αποτελεσματικότητα. Είχαμε λοιπόν 8 περιστατικά, στα 1.000 άτομα είχαμε 8 περιστατικά νοσηλείας με το φάρμακο, 66 χωρίς το φάρμακο, κανένα θάνατο με το φάρμακο, 12 χωρίς το φάρμακο. Αυτό φαίνεται και σχηματικά κάτω τα events που έγιναν, τα συμβάματα εδώ με το πλασίμπο, πολύ χαμηλά με το φάρμακο. Αυτό η αποτελεσματικότητα είναι υπολογίζει το 89%, πράγματι εντυπωσιακό. Εδώ αυτό το αποτέλεσμα ισχύει ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, παχυσαρκία, διαβήτη, ανεξαρτήτως ποια ήταν τα βασικά επίπεδα του κορονοϊού κατά ανάλυση θεραπείας. Άρα είναι θεματικά. Όσον αφορά την ασφάλεια, είχαμε κάποιες αυξημένες παρενέσεις δυσγευσίας σε 6% στα άτομα που με λιγότερο από 1% στα υποδιάρια, κάποια περιστατικά υπέρτασης, μυαλγία σε 21%. Άρα έχει κάποια περιστατικά, αλλά δεν είναι κάποια. Αυτό που είναι πρόβλημα είναι η αλληλεπίδραση, μπορεί να είναι σημαντικές, αφορά αρκετά φάρμακα, εδώ είναι από τις οδηγίες του FDA. Επίσης πρέπει να γίνουν προσαρμογές και στα άτομα ανάλογα με την νεφρική λειτουργία τους, μείωση της δόσης και στα άτομα που έχουν κάτω από 30 ml ανά λεπτό EGFR δεν μπορεί να χορηγηθεί. Μεταξύ 30 και 60 είναι η μισή δόση. Αλλά βλέπετε ήδη από τη δημοσίευση στο New England Journal of Medicine, πολύ σαφώς αναφέρουν, χωρίς να το εξειδικεύουν όμως για το με ποια φάρμακα, αναφέρεται ότι υπάρχει η πιθανότητα και των αντιδράσεων και πρέπει να προσεχθεί. Βέβαια, λένε οι συγγραφείς ότι επειδή είναι η χαμηλή δόση ρητοναβίρης για μικρό χρονικό διάστημα, θα έχουν μικρότερη κλινική σημασία αυτές οι αλληλεπιδράσεις συγκριτικά με τη μεγάλη, τη στάνταρ δόση. Όμως αυτό εξειδικεύεται περισσότερο. Εδώ είναι επιστολή που έστειλε το EMA σε δημοσίευση, αλλά αυτή η συγκεκριμένη έχει σταθεί σε Ευρωπαϊκές Εταιρείες Κλινικής Φαρμακοποίησης. Και αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα και είναι μια επιστολή 17 σελίδων που έχει όλες τις πιθανές.
Αυτό είναι συνοπτικά. Μετά το εξειδικεύει, βέβαια, σε κάποιες αυτές τις κατηγορίες είναι πιο έντονο, σε κάποιες λιγότερο έντονο. Αλλά αν δούμε προσεκτικά τη λίστα, είναι αρκετά φάρμακα που χρησιμοποιούνται από αρκετούς ασθενείς, ας πούμε, ή συμβαστικά. Κάποια αντιβιωτικά, όλη τη, η αναστολή του, η σιλντεναφύλη και πολλά άλλα, κάποια αντικαρκυνικά. Έχουμε λοιπόν, είναι κάτι που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Είναι, αν θέλετε, ο περιορισμός που έχει το Παξλοβίτ. Τώρα, εδώ συγκριτικά βλέπουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των τεσσάρων θεραπείων. Επανέρχομαι πάλι στο σχήμα των τεσσάρων θεραπείων που έχει προτείνει το FDA. Είναι λοιπόν 88% για το 85% για το εσωτρόβημα, 87% για τη ρεμδεσιβήρη προνοσοκομιακά, έτσι, όχι, και 30% για την μολνουπιδαβήρη. Εδώ είναι κάποια άλλα στοιχεία για τη χορήγηση, μια σύνοψη. Βλέπετε, το εσωτρόβημα μπορεί να χορηγηθεί για 10 μέρες. Μπορεί να είναι αποτελεσματικό ακόμα και σε 10 μέρες μετά την έξοδο συμπτωμάτων, η ρεμδεσιβήρη μέσα σε 7 μέρες, καλά δύο στις 5 μέρες. Είπαμε. Ένα άλλο στοιχείο που βέβαια μας απασχολεί πάρα πολύ είναι αν είναι αποτελεσματικά τα αντιϊκά απέναντι στην Ομίκρον, και η πρώτη ενδείξη είναι και θεωρητικά πρέπει να είναι, και κάποιες in vitro μελέτες ήδη έχουν δείξει, μάλιστα ένα preprint έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, που δείχνει ότι είναι αποτελεσματικά και τα δύο, και απέναντι στο στέλεχος όμικρον. Άρα, συνοψίζοντας, αν μπορούν τα αντιϊκά φάρμακα να αλλάξουν την πορεία της πανδημίας, σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν ασθενείς, είτε μη εμβολιασμένους, είτε εκείνους που έχουν επαναλοιμώξεις. Μπορούν επίσης σε χώρες που έχουν λιγότερα καλά οργανωμένα συστήματα υγείας, περιορισμένους πόρους. Ότι χορηγούνται από το στόμα, βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα συγκριτικά με τα στόματα. Είναι όμως σημαντικό να υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση νωρίς. Άρα εδώ μπαίνει η παράμετρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και με ποιο τρόπο διασφαλίζουμε ότι κάθε άτομο που έχει κορονοϊό πολύ γρήγορα έρχεται, συμβουλεύεται ένα γιατρό και ακολουθείται η διαδικασία που ξέρουμε ότι υπάρχει για να γίνει η χορήγηση των αντιϊκών φαρμάκων. Είναι κάτι που σε κάποιες χώρες γίνεται καλύτερα από άλλες. Τώρα, βέβαια, η έρευνα συνεχίζεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι αντιϊκών φαρμάκων και πολλά φάρμακα που ακόμα δοκιμάζονται. Μάλιστα, σε μια ανασκόπηση του θέματος που είχαμε κάνει με μια συνεργάτη μου πέρσι, ήδη στην αρχή του κορονοϊού, είχαμε κοιτάξει θεωρητικά το κομμάτι της εισόδου του ιού που είναι μέσω του μεταθετικού ενζύμου του ACE2, και είχαμε ήδη προτείνει και εμείς και αρκετοί άλλοι μια σειρά από στόχους με βάση τον μηχανισμό και τα μόρια που συμμετέχουν σε αυτή την είσοδο, που μπορεί να, είτε φαρμάκων που είναι γνωστά, είτε στόχοι για να... Μας βέβαια είχαμε επικεντρωθεί στα γνωστά φάρμακα, όπου μπορεί να κανείς να διερευνήσει την πιθανότητα να είναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Κάποια από αυτά εξακολουθούν να μελετώνται και κάποια ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Είχαμε επίσης κοιτάξει, βέβαια αυτό δεν είναι σχετικό, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι, το πώς το γενετικό υπόβαθρο του ασθενούς του ατόμου μπορεί να επηρεάζει την ανταπόκριση. Είναι μια παράμετρο, βέβαια, της εξατομικευμένης θεραπείας, που ξέρουμε ότι παίζει ρόλο σε όλες τις θεραπείες. Άρα, πιθανόν, αυτό μια παράμετρο να τη δούμε σε επόμενη φάση. Κάποια στιγμή θα γνωρίζουμε και ποιο φάρμακο, ποιο αντιϊκό είναι κατάλληλο για ποιο άτομο και ποιο δεν είναι αποτελεσματικό. Ήδη αρχίζουν πολλές τέτοιες μελέτες, γίνονται σε επίπεδο γενετικών πολυμορφισμών, αλλά σιγά σιγά θα προκύψουν στοιχεία και από άλλες όμοιες προσεγγίσεις που είναι τώρα διαθέσιμες οι τεχνικές για να μελετηθούν. Λοιπόν, σε αυτή που είναι η τελευταία μου διαφάνεια, ξαναβλέπουμε τι προτείνει το FDA σε άτομα που είναι
Δεν είναι στο νοσοκομείο. Είπαμε, προτείνει ότι όλοι πρέπει να έχουν συμπτωματική αντιμετώπιση. Μετά προτείνει τις τέσσερις θεραπείες που είπαμε και με βάση τις ενδείξεις δίνει ισχυρότερη ένδειξη α2α στη ριτοναβίρη και στη τρομιβάμπη. Η ρεμδεσιβίρη είναι β2α, η μολνουπιδαβίρη είναι σε2α. Μάλιστα το FDA αναφέρει τις τρεις και λέει αν δεν υπάρχουν αυτές τότε μπορεί να χορηγηθεί μολνουπιδαβίρη. Και βέβαια να θυμόμαστε και να είναι σαφές και να το κάνουμε σαφές και σε όλους ότι δεν πρέπει να χορηγείται δεξαμεθαζόνη ή άλλα κορτικοστεροειδή σε προνοσοκομιακούς ασθενείς. Και επίσης κάποια άλλα φάρμακα δεν πρέπει να χορηγούνται. Ξέρετε, είχαν χρησιμοποιηθεί πάρα πολλά φάρμακα στη προηγούμενη φάση. Μόνο αυτά που βλέπετε έχουν ένδειξη αυτή τη στιγμή και πρέπει να χορηγούνται. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Μαναλόπουλο, για την ευσύνοπτη παρουσίαση των θεραπείων με τα νέα αντιγυϊκά φάρμακα. Και βέβαια είναι γνωστό ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης, όχι μόνο του γενικού πληθυσμού, αλλά και των γιατρών, των συναδέλφων, σχετικά με τις θεραπείες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε προνοσοκομιακούς ασθενείς, όπως τελευταία ακριβώς επισημάνατε. Και το βλέπουμε πολύ συχνά και στη δική μας κλινική, στην κλινική πανδημία στο Παπα-Νικολάου, στη Θεσσαλονίκη. Ένα ποσοστό 50 έως και 75% περίπου, δηλαδή 3 στους 4 ασθενείς σχεδόν, έχουν πάρει θεραπείες που αντεδείκνεται, δηλαδή κορτικοστεροειδή, αντιβιωτικά, οξυγόνο και άλλα τέτοια. Τώρα, σχετικά με τα φάρμακα, υπάρχει μία παρατήρηση από τον κύριο Μπακάκο, τον καθηγητή στην Αθήνα, που συμμετέχει. Εάν η μη χορήγηση των φαρμάκων αυτών στο γενικό πληθυσμό σχετίζεται με τη δυσκολία παραγωγής τους από τη βιομηχανία, ή είναι άλλοι λόγοι? Ναι, όχι. Η ένδειξη να χορηγείται μόνο σε άτομα άνω των 60-65 ετών που έχουν συνοδές παθήσεις και είναι σε ομάδες ευαισθητοποιημένες, έχει να κάνει με το ότι αυτοί έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσηλευτούν. Η πιθανότητά τους να βρεθούν να νοσηλευτούν είναι μεγαλύτερη, άρα έχουν μεγαλύτερο πιθανό όφελος με το να πάρουν αυτά τα φάρμακα. Κάποιος που είναι νέος και έχει πολύ μικρό κίνδυνο όταν θετικοποιηθεί, ακριβώς επειδή δεν είναι διαθέσιμο και επειδή είναι ακριβά, μπορεί να μην τα πάρει. Αλλά αυτό δεν υπάρχει κάποιος επιστημονικός λόγος. Οποιοδήποτε έχει συμπτώματα μπορεί να τα πάρει. Δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη με βάση. Περιορισμού που είπαμε βέβαια ότι η μολνουπιδαβίρη πάνω από 18, κατά τα άλλα μπορεί να ληφθεί. Είναι θέμα διαθεσιμότητας. Ασφαλώς όμως υπάρχουν και τα προβλήματα στην ταχύτητα χορήγηση των φαρμάκων αυτών σε σχέση με την έναρξη των συμπτωμάτων. Πρέπει να είναι γρήγορη για να είναι και αποτελεσματική, γιατί όπως είδαμε είναι μικρή η επίπτωση, ας πούμε, η επίδραση ωφέλιμη τη μολνουπιδαβίρη. Και εφόσον μάλιστα, αν επεκτείνουμε σε αυτό το επίπεδο τη σκέψη μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα χρειαζόταν να πάρουν πάρα πολύ, εκατοντάδες ασθενείς, χιλιάδες ασθενείς, για να έχουμε ένα μικρό όφελος τελικά, ας πούμε, όσον αφορά τους ασθενείς, ιδίως αν πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Σε πόσες χιλιάδες ασθενών θα έπρεπε να χορηγηθούν για να έχουμε και το μικρό αυτό όφελος. Το άλλο όμως, το υποσχόμενο φάρμακο που δεν έχει έρθει, το Paxlovid, παρά τα προβλήματά του, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, προφίλ αποτελεσματικότητας. Οι λόγοι που δεν έχει έρθει στη χώρα μας, αλήθεια, και δεν εφαρμόζεται, δεν γνωρίζουμε. Ναι, δεν γνωρίζουμε. Είναι θέμα παραγωγής ποσοτήτων, αλλά μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, γιατί θεωρώ, και το είχα γράψει και στην Καθημερινή λίγο, παρότι είναι έτσι λίγο λαϊκό επιχείρημα, ότι εμείς που έχουμε και πλεονέκτημα, γιατί ο πρόεδρος της Pfizer είναι Έλληνας και που αποδειγμένα αγαπάει την Ελλάδα, είναι εδώ κάθε μήνα, πώς είναι δυνατόν να μην είμαστε στις πρώτες χώρες που παίρνουν αυτό το φάρμακο, γιατί υπάρχουν χώρες που το έχουν πάρει ήδη, το ξέρουμε από το Γενάρη, στην Αμερική ήδη από το Δεκέμβρη. Μάλιστα, κοιτούσα την κλινική μελέτη στο New England Journal of Medicine, άμα δούμε, έχει βάλει ασθενείς από πολλές χώρες. Αυτοί οι 2.000 ασθενείς είναι και από τη Βουλγαρία, είναι και από άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν είναι η Ελλάδα μια από αυτές τις χώρες που, παρότι έχουμε πολύ δραστήρι, ως χώρα είμαστε πολύ δραστήριοι στο θέμα του κορονοϊού. Νομίζω πολλές μελέτες γίνονται, πολλοί από εμάς έχουν ασχοληθεί. Έχουμε δείξει, νομίζω, ως Ελλάδα και ως επιστήμονες Έλληνες, πολύ έντονη παρουσία στο θέμα του κορονοϊού.
Παρ' όλα αυτά δεν μας έβαλαν στη μελέτη του Παξλοβίτ, που μου κάνει εντύπωση. Άρα δεν ξέρω πότε θα το πάρουμε και γιατί δεν μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την προνομιακή σχέση για να είμαστε από τους πρώτους, γιατί είναι καθοριστικό. Αντίθετα, οι μολυνοπιδαβέρι είμαστε από τους πρώτους και έστω από τις λίγες χώρες που το χρησιμοποιούν. Γιατί πολλές χώρες είπαν θα περιμένουμε το Παξλοβίτ, λόγω της χαμηλής αποτελεσματικότητας. Ασφαλώς. Και ένα ακόμα φυσικά ζήτημα είναι η καλύτερη ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων αυτών και την ελπίδα που μπορούν να έχουν για να βασιστούν για τη θεραπεία τους αυτά τα φάρμακα σε σχέση με το εμβόλιο. Και δεν έχει τονιστεί, μου φαίνεται αρκετά ή όχι με πιστικό τρόπο, ότι τα φάρμακα είναι μια δεύτερη, ας πούμε, δεύτερη γραμμή αντιμετώπιση για τον κορονοϊό, εφόσον δρούν σε εγκατεστημένη λίμωξη και όχι, ας πούμε, προληπτικά όπως είναι το εμβόλιο. Δυστυχώς έχουμε αποτύχει, ας πούμε, στην εκστρατή ενημέρωση για το εμβόλιο πάρα πολύ σαν χώρα. Πραγματικά είναι, βλέπετε τώρα, με αυτά που είπαμε, είναι φανερό ότι τα φάρμακα, ακόμα και αυτά που είναι πολύ αποτελεσματικά, έχουν παρενέργειες, έχουν αλληλεπιδράσεις, μικρό, χαμηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας. Τα εμβόλια, αν κάνουμε σήμερα για τα εμβόλια, ούτε παρενέργειες έχουν, ούτε αλληλεπιδράσεις έχουν, μπορούν να τα πάρουν σχεδόν όλοι, έχουν αποτελεσματικότητα 90%. Είναι δηλαδή, συγκριτικά με αυτά που είπαμε τώρα, είναι ιδανικά φάρμακα. Είναι πολύ καλύτερα. Είναι πολύ φτηνότερα. Άρα, από τη σκοπιά που το βλέπουμε εμείς, βέβαια, είναι προφανής η επιλογή ότι εμβολιάζομαι και έχω το κεφάλι μου ήσυχο από πολλές πλευρές. Αλλά ο απλός κόσμος σου λέει: άσε, άμα νοσήσω, θα πάρω το φάρμακο. Αγνοώντας όλα αυτά που είπαμε σήμερα, ή φοβάται τη μία στο εκατομμύριο του εμβολίου και δεν σκέφτεται όλα αυτά τα στοιχεία που τα λέμε όσο μπορούμε, ότι τα φάρμακα έχουν παρενέργειες, τα φάρμακα έχουν περιορισμούς. Ναι, είναι, ξέρετε, ίσως έχουμε αποτύχει. Αλλά ξαφνικά βάλαμε τον ελληνικό λαό σε ένα εντατικό μάθημα φαρμακολογίας και παθολογίας. Ήταν δύσκολο να τα απεξέλθει, νομίζω. Εάν δεν έχει κάποιος άλλος να ρωτήσει, θα ήθελα να απευθύνω το λόγο στον κύριο Μπακάκο, που είναι και ο οργανωτής αυτής της σημερινής συνάντησης του σεμιναρίου. Αν θέλει να μας μιλήσει ο κύριος Μπακάκος. Το μικρόφωνο σου, κύριε Μπακάκο. Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές, και την κυρία Γόγαλη και την κυρία Μάναλη και τον κύριο Κολέγα για τις εξαιρετικές εισηγήσεις, τον κύριο Χλωρό για τον εξαιρετικό συντονισμό και τον καλεσμένο μας τον κύριο Μανολόπουλο που μας έδωσε αυτά τα τόσο σημαντικά δεδομένα για τα αντιϊκά φάρμακα, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για τις επιλογές που έχουμε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θέλοντας ή μη εξακολουθούμε να ασχολούμαστε καθημερινά εμείς στο Σωτηρία αποκλειστικά, εσείς στις άλλες κλινικές, όχι μόνο αποκλειστικά, αλλά κατά κόρον πάλι με ασθενείς με SARS-CoV-2 μόλυνση. Οπότε η γνώση των αντιϊκών φαρμάκων και η σωστή χρήση τους και ο κίνδυνος των ανεπιθύμητων ενεργειών και οι επισημάνσεις που γίνονται στο τέλος στη σύγκριση με τα εμβόλια, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τους συναδέλφους που παρακολούθησαν το session σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες και αυτούς που παρακολούθησαν και σας καληνυχτούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα. Καληνύχτα.